Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι, 10 ακριβώς εδώ ζωντανά μέσα από την εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη. Και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες η τηλεμαχία είναι αφιερωμένη στον 3ο σε πληθυσμό Δήμο της Κρήτης, στον μεγαλύτερο Δήμο του Ρεθύμνου, τον Δήμο Ρεθύμνου. 2 οι διεκδικητές, 2 οι υποψήφοι δήμαρχοι, το σίγουρο είναι ότι την ερχόμενη Κυριακή ένας εκ των 2 θα αναλάβει τα ηνία του Δήμου Ρεθύμνου. Μαζί μας λοιπόν εδώ, στο στούντιο της εκπομπής Ψηφίζω Κρήτη, ο υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου, επικεφαλής του συνδυασμού Νέα Αντίληψη, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Καλησπέρα σας κύριε Μαρινάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα. Και ο υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου, επικεφαλής του συνδυασμού Ρέθυμνο Αξίζεις, ο κύριος Θοδωρής Νίνος. Κύριε Νίνο, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και εσείς. Τηλεθεατές μας. Και θέλω να σας πω ότι εσείς οι δύο έχετε και μία πρωτιά που τη μοιράζεστε από κοινού. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που μελετήσαμε εδώ από τα εκλογικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου, και οι δύο μαζί συγκεντρώνεται το συντριπτικό ποσοστό του σχεδόν 86%. Δηλαδή, την πρώτη Κυριακή οι Ρεθυμνιώτες είπαν ότι ένας εκ των 2 θα είναι ο Δήμαρχος και μάλιστα με μια μεγάλη αποδοχή όσον αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. 86%, νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει ότι η επόμενη μέρα, όποιος και αν είναι ο Δήμαρχος, απαιτεί και την επί της ουσίας συνεργασία. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μαρινάκη, που κόψατε πρώτο στο νήμα του πρώτου γύρου των εκλογών στο Ρέθυμνο, και θέλω λίγο ένα σχόλιο, μια αποτίμηση αυτού του αποτελέσματος. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό το αποτέλεσμα και βεβαίως η ομάδα σας? Νομίζω ότι οι Ρεθυμνιώτες απόδειξαν για άλλη μια φορά ότι ξέρουν να επιλέγουν, αναγνωρίζουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει γίνει στο Δήμο Ρεθύμνης, και παρά την απίστευτη προσπάθεια που έγινε από την άλλη πλευρά, καταφέραμε όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά να ανατρέψουμε κάθε πρόγνωση εντός εισαγωγικών των που είχαν διαδώσει εντέχνως ότι προηγούνται, βγαίνουν από την πρώτη Κυριακή, είναι με μεγάλη διαφορά ότι διαλυόμαστε. Είμαστε, νομίζω, ο συνδυασμός που πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Κρήτη από δήμαρχο που πάει για δεύτερη Κυριακή. Μάλιστα. Κύριε Νίνο, εσείς πώς αποτιμάτε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής? Κύριε Δασκαλάκη, μόνο ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες μπορούμε να δώσουμε, να επιστρέψουμε προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας τίμησαν με την ψήφο τους, και μάλιστα αυξάνοντας τις δυνάμεις του συνδυασμού μας από το 2014 κατά περίπου 30%. Είναι μια πολύ σημαντική επιβράβευση, θεωρώ, και αυτή την ανάγνωση κάνουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι υποψήφοι σήμερα που μιλάμε, εκλεγμένοι και εμείς της δημοτικής μας παράταξης, δεδομένου ότι μια ολόκληρη πενταετία, σε όλη τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί και τυπικά την 30 Αυγούστου, τέλος του καλοκαιριού, θεωρώ ότι επιβραβεύτηκε η σταθερότητα, η εντιμότητα, η παραγωγική αντιπολιτευτική στάση, η θεσμική συμπεριφορά που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας, αν και δεν είχαμε την, θεωρώ, την αντίστοιχη αντιμετώπιση σε επίπεδο διάθεσης συνεργασίας από την παράταξη, αλλά και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαρινάκη, κατά την περίοδο αυτή που σας είπα. Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερα τιμητική επιβράδυση των προσπαθειών αυτών, και αριθμητικά και ποσοστικά, και θεωρούμε ότι πρακτικά οι Ρεθυμνιώτες, όπως το είπατε πολύ εύστοχα, δίνουν ένα ισόπαλο αποτέλεσμα πρακτικά την πρώτη Κυριακή, γιατί ακόμα και ο υπολογισμός των εδρών δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένος, και θα τα πούμε παρακάτω γιατί το λέω. Μας βάζουν λοιπόν στην αφετηρία τη δεύτερη Κυριακή πρακτικά από το ίδιο σημείο, και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτή την εβδομάδα, κύριε Μαρινάκη και κύριε Νίνο. Είναι η λεγόμενη εβδομάδα των διεργασιών. Και η αλήθεια είναι ότι και οι δύο είστε δύο έμπειροι άνθρωποι όσον αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις και βεβαίως τις ισορροπίες που διαμορφώνονται και με την απλή αναλογική. Και οι δύο βιώνετε για πρώτη φορά την εμπειρία μιας εκλογικής αναμέτρησης με την απλή αναλογική, που ουσιαστικά τι λέει η απλή αναλογική? Απαιτεί συνεργασίες μετά το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο, κύριε Νίνο, είναι ότι πριν από λίγη ώρα υπήρξε μια επίσημη ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία ότι το κόμμα στις εκλογές της Κυριακής
για τον Δήμο Ρεθύμνου στηρίζει το δικό σας πρόσωπο και τη δική σας ομάδα, όπως και το πρόσωπο του κυρίου Παπαδογιάννη στα Χανιά. Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είναι ιδιαίτερη πατρίδα του τα Χανιά και το Ρέθυμνος Κρήτη, θέλει να παρουσιάζει και δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα δημοτικά. Από την άλλη, κύριε Μαρινάκη, φαίνεται ότι ο κύριος Κρεβετζάκης ουσιαστικά με την τοποθέτησή του λέει στους ψηφοφόρους του ότι στηρίζουμε εμέσως πλην σαφώς τον κύριο Μαρινάκη. Άρα εδώ έχουμε δύο νέα δεδομένα. Και ξεκινάω με εσάς, κύριε Νίνο. Ποιο είναι το δεδομένο αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά, επειδή σας άκουσα και στο πρώτο debate που κάναμε εδώ ότι είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Πόσο ανεξάρτητος είναι ένας συνδυασμός που παίρνει μια επίσημη στήριξη από ένα κόμμα που σε αυτές τις εκλογές, ευρωεκλογές, έκανε και μια μεγάλη νίκη. Κύριε Δασκαλάκη, δεν έχει αλλάξει. Και δεν αναφέρω όμως ταμπού την ανεξαρτησία, δεν το χαρακτηρίζω ως ταμπού, για να, να μην παρεξηγηθώ. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχει υπάρξει κάτι καινούριο ή κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπήρχε από την πρώτη στιγμή που αυτή η δημοτική παράταξη έθεσε τον εαυτό της στην κρίση των συμπολιτών μας. Ήδη από το 2014 τύχαμε τη στήριξη από την Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο συνέβη και στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μας το 2019. Είναι ξεκάθαρο και αποδεικνύεται και από τους δημοτικούς συμβούλους που εκλέχτηκαν με την παράταξη Ρέθυμνο Αξίζης ότι δεν είναι ένας κομματικός συνδυασμός. Είναι ένας συνδυασμός ο οποίος προέρχεται μέσα από την κοινωνία, έχει αλληλεπίδραση με την κοινωνία σε καθημερινή βάση, όχι μόνο παραμονές των εκλογών και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά ένας συνδυασμός ο οποίος απέδειξε ότι 5 χρόνια ενδιαφέρεται για τα κοινά, ενδιαφέρεται για την πρόοδο των θεμάτων, ενδιαφέρεται για την κοινωνία και για το Ρέθυμνο. Ξέρετε, υπόθηκε πριν για υπόδειγες διεργασίες. Είναι κάτι το οποίο είναι μακριά και από μένα προσωπικά και από την παράταξή μας. Άλλοι είναι γνώστες και άλλοι είναι οι δήμονες και πραγματικά παίρνουν τα πρωτεία σε αυτή την πολιτική διαχείριση. Ξέρετε, δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον στον τόπο μας, στο Ρέθυμνο, την υποκρισία και τον εθελοτυφλωτισμό. Υπήρξε λοιπόν μία διευκρίνηση και μία υπενθύμηση, αν θέλετε, αυτού το οποίο έχει υποθεί εδώ και πάρα πολλούς καιρούς και πάρα πολλούς μήνες. Ότι αυτή η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση την χάνει τη έγκριση και τη στήριξη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε να κάνω και ένα σχόλιο για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πρόβατα τα οποία θα πάνε να ψηφίσουν ένα συνδυασμό δημοτικό ή έναν υποψήφιο δήμαρχο, τον οποίο κρίνουν ότι δεν είναι ο καταλληλότερος, έτσι φαντάζομαι ότι ισχύει και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλό δε μάλλον όταν η απόφαση προκλήθηκε και ανακοινώθηκε μέσα μόνο από τον επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω δεν είναι καν ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος έτυχε να κάνει μια συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη πάρα πολύ γρήγορα, βρήκαν κοινό βηματισμό σε πράγματα που δεν ενώνονται επίσης πολύ γρήγορα, αποδόθηκαν καρέκλες πάρα πολύ γρήγορα και βγήκε μια ανακοίνωση στήριξης η οποία όμως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική θέληση και επιθυμία της κοινωνίας και αυτό με βέβαιος θα αποτυπωθεί την Κυριακή στις κάλπες. Κύριε Μαρινάκη. Ευτυχώς που η κοινωνία πράγματι δεν είναι πρόβατα. Ευτυχώς. Γι' αυτό και εμείς δεν ζητάμε από κόμματα να μας φτιάχνουν συνδυασμούς. Έχετε, ούτε, σας κύριε Μαρινάκη, λοιπόν, έχετε στήριξη από το κοινό, λοιπόν, επίσημη, και έχετε επίσημη στήριξη πλέον προφανώς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαρινάκη. Θα ακολουθήσουμε πάλι το ίδιο γαϊτανάκι της διακοπής. Σέβομαι τον συνομιλητή. Διάλογο κάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε κανένα διάλογο. Διάλογο. Αν σας ενοχλεί, θα το σταματήσω. Βεβαίως, το σταματήσετε και αμέσως κιόλας. Λοιπόν, εκείνο που ξέρω είναι ότι ευτυχώς. Ποτέ δεν σας άρεσε. Ευτυχώς οι πολίτες δεν είναι πρόβατα. Ως πρόβατα αντιλαμβάνονται εκείνοι που είναι ανεξάρτητοι όταν διευρύνουν τη βάση τους και σκληροί κομματικοί όταν θέλουν να περιχαρακώσουν την κομματική τους ταυτότητα. Προσωπικά δεν ευχαρίστησα κανένα βουλευτή που μου έκανε το συνδυασμό όπως έκανε ο κύριος Νίνος στην τελευταία του παράσταση στο ΟΔΙΟ. Στην τελευταία του, αν θέλετε, τοποθέτηση. Ομιλία και προεκλογική ομιλία, συγκέντρωση, κύριε τελευταία Μαρινάκη, σας, παραστάσεις ομιλία. Κάνατε εσείς. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Λοιπόν, έτσι να λέτε. Και είναι φανερό ποιος κάνει παραστάσεις. Αναλώθηκε πώς να ασχοληθεί με το άτομό μου. Ξέρετε, έχω μια διαδρομή που δεν επιτρέπει σε κανένα να αμφισβητεί ούτε το ήθος μου, ούτε τα χαρακτηριστικά μου και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σκιά σε έναν άνθρωπο που έχει περάσει από μια πολύ σκληρή δικηγορία, συναλλασσόμενος με χιλιάδες ανθρώπους,
με δεκάδες υπαλλήλους, με εκατοντάδες δικαστές και δεν υπήρξε ποτέ κανένα θέμα. Και με τους συναδέλφους του που τον θεωρούν από τους πιο διοντολογικούς συναδέλφους που είχαν ποτέ. Άρα λοιπόν η κοινωνία είμαστε εμείς. Βεβαίως στο συνδυασμό μας είναι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Και μάλιστα προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι οπαδοί, φίλοι, είναι μέσα στο συνδυασμό. Και μάλιστα επανεκλέησαν κατά τρόπο πανηγυρικό, παίρνοντας πάνω από 1000 σταυρούς. Αυτό έχει να κάνει ότι η κοινωνία θέλει δημοτική αρχή που να μπορεί να την διοικήσει. Αν είναι δυνατόν να αποτελούμε το μακρύ χέρι οποιοδήποτε βουλευτικού ή πολιτικού, αν θέλετε, πάει κόμματος. Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο στην επόμενη ημέρα. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μαρινάκη, αυτή τη φορά για να πάω στον κύριο Νίν. Θα την εναλλάσω τη σειρά για να μην κουράζουμε και τους τηλεθεατές. Η επόμενη μέρα. Σας άκουσα σε όλη την προεκλογική περίοδο, αλλά και στην τηλεοπτική εδώ συζήτηση που είχαμε με το σύνολο των υποψηφίων πριν από μερικές ημέρες, να λέτε ότι ο κύριος Νίνος δεν έχει πρόγραμμα. Δεν έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ότι αρέσκεται να κάνει κριτική, να κάνει μόνο κριτική και να μην προτείνει. Όσο πλησιάζαμε προς τις κάλπες, σας άκουγα προσεκτικά, παρακολουθούσα και τους δύο στις δημόσιες τοποθετήσεις, να λέτε ότι δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει μία πρόταση από τον κύριο Νίνο. Θέλω λίγο πολύ γρήγορα όμως, και να μην μπούμε σε επιμέρους, την ουσία της δικής σας πρότασης για την επόμενη ημέρα του Ρεθύμνου και να μου σχολιάσετε γιατί επιμένετε ότι ο κύριος Νίνος δεν έχει πρόταση για το Ρέθυμνο. Καταρχήν δεν έχετε ενημερωθεί. Ο κύριος Νίνος σήμερα, μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, αφού επελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι, ανήρθε σε πρόγραμμα. Μία γενική και αόριστη τοποθέτηση επιθεωρητικών ζητημάτων, μπορούσε να ήταν και το πρόγραμμα της Πρέβεζας, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, και στα θέματα που είναι χειροπιαστά έργα αντιγράφει το δικό μας πρόγραμμα και τα έργα που έχουν ήδη εσωματωθεί και, αν θέλετε, περίπου, όχι περίπου, έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί. Αυτό είναι τρομερό και, ξέρετε, ένας συνδυασμός που ετοιμάζεται 5 χρόνια να είναι εκείνος που θα έρθει να διαδεχθεί την απερχόμενη, όπως μας λέει, Δημοτική Αρχή, δεν κατάφερε να συντάξει ένα πρόγραμμα, το φέρνει 3 μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν καταλαβαίνω αυτό τι αποτελεί ευνηδιασμό, τρίκ ή ομολογία το ότι έπρεπε να έχει πρόγραμμα εξ αρχής και έρθει σήμερα που δεν το έχω δει πουθενά, τώρα ηλεκτρονικά στο Facebook με ενημέρωσαν και το περιέγραψα και μπορώ να σας πω όλα τα χαρακτηριστικά του. Αντιγράφει τα έργα, μιλάει για C-Track, για τους ΑΜΕΑ που το έχουμε εμείς συμβασιοποιήσει πρόγραμμα. Μιλάει για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο το έχουμε κάνει πρόγραμμα. Μιλάει για τη Φιλαρμονική. Μιλάει για την αγορά του οικοπαίδου που έχουμε κάνει διαπραγμάτευση και έχω επίσημη απάντηση Τράπεζας Ελλάδος. Μιλάει για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων που είναι πρόγραμμα δικά μας. Μιλάει για την προσβασιμότητα στα σχολεία όταν βάσει του Σίβητας που εμείς έχουμε ενεργοποιήσει τώρα και 2 χρόνια σε 12 σχολεία φτιάχνουμε την προσβασιμότητα. Και ο νουκέστα αριθμός, δηλαδή αυτό πραγματικά μου θυμίζει ένα μαθητή που αντιγράφει και πιθανόν να μην ξέρει και τι γράφει το βιβλίο. Μάλιστα. Κύριε Νίνο. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, αντιπαρέρχομαι τα προσβλητικά σχόλια του κύριου Μαρινάκη. Τα έχω συνηθίσει πλέον την πενταετία που ολοκληρώνεται και δεν με αγγίζουν καθόλου. Κοιτάζουμε μπροστά. Λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ανέλησα πολύ λεπτομερώς το πρόγραμμά μας. Με πολύ αγάπη και εκτίμηση στο Δήμαρχο του 2006 και 2019 του το αφιερώνω να το μελετήσει απόψε το βράδυ, μια και ήθελε να το δει και τυπωμένο, μια και θεωρεί ότι στην ψηφιακή εποχή το 2019 πρέπει να δαπανούμε αρκετές χιλιάδες ευρώ για να κάνουμε πολυτελέστατες τέτοιες εκδόσεις. Επίσης, κύριε Δασκαλάκη, ήθελα να πω και θέλω να καταγραφεί αυτό. Εγώ γιατί το έχω, παρακολουθώ. Το α, το έχετε τώρα. Δηλαδή το έχω δει στο Facebook. Δεν... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λοιπόν, αυτό είναι το φτηνό και αυτό είναι το Μαρινάκη, ακριβό. Αυτό δεν λέγατε. Εσείς δεν λέγατε. Εγώ σας το δίνω και με αφιέρωση. Ενάμιση μήνα λέγατε ότι εμείς κάνουμε πολυτελείς εκδόσεις. Τυπώσαμε, κύριε Μαρινάκη, 100 κομμάτια για να σταματήσετε αυτή την αθλειότητα την οποία κάνετε. Λοιπόν, σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη. Εγώ δέχομαι την αφιέρωσή σας. Μελετήστε το. Κάποια στιγμή θα το κοιτάτε, φαντάζομαι. Και θα με θυμάστε κύριε με αγάπη. Ένα από το γεσκάκι. Να μπω λίγο στην παραμένει, Ασία. Παραμένει εκείνος προσβλητικός. Λέει το Δήμαρχο 2-6-2-19. Έχετε βγάλει το αποτέλεσμα της Κυριακής.
Σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη, ναι, σας λέω, κρατήστε αυτό. Πολύ αγάπη. Κρατήστε αυτό. Δεν την ανταποδίδω, λοιπόν, γιατί εδώ δεν δείχνει εκτίμηση. Γυρίζω, δείχνει, λοιπόν, μια ένα σας γράφω με εκτίμηση. Με εκτίμηση. Αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε ούτε την αξία των λέξεων, όχι των συναισθημάτων. Λυπάμαι. Κύριε Νίνο, λοιπόν, σας έχω δοκιμάσει όλες σας τις φάσεις. Δεν με νοιάζει να με διακόπτετε, ειλικρινά, όσο θέλετε. Μπορώ. Κύριε Νίνο, εγώ έχω μάθει στο διάλογο. Κύριε Νίνο. Κύριε Δασκαλάκη, όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, είτε επισκεπτών οικισμούς, είτε συνομιλούσα με συμπολίτες μου μέσα στην πόλη και κατά την τελευταία, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο, ανέπτυσα πάρα πολύ αναλυτικά τον προγραμματικό λόγο και τις σκέψεις και το όραμα του συνδυασμού. Πολύ αναλυτικά. Στη δε προεκλογική συγκέντρωση, την κεντρική που έλαβε χώρα στο ΟΔΙΟ, με πολλή υπομονή, και θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστήσω, πάνω από 700 συμπολίτες μας περίμεναν επί μία ώρα και 30 λεπτά να διαβάσω αναλυτικά τις προγραμματικές δεσμεύσεις με τις οποίες δεσμεύομαι στη ραδιομιώτικη κοινωνία. Τυπώθηκε και το πρόγραμμα να υπάρχει και σε έντυπη μορφή, γιατί δεν μπορούσα πλέον να αντικρούω μία επίθεση η οποία δεν είχε κανένα άλλο λόγο παρά μόνο εντυπωσιασμού. Γνωρίζω, κύριος Μαρινάκης, ότι και το πρόγραμμα αυτό δουλεύεται αυτή την πενταετία, έχει μέσα απόφθεγμα και της εμπειρίας μας, δείχνει ότι είμαστε γνώστες του όποιου προγραμματισμού έχει λάβει η χώρα και ικανοί συνεχιστές του όποιου ορθού προγράμματος έχει προγραμματιστεί. Από εκεί και πέρα κατατίθεται και η δική μου και της ομάδας μου η προσωπική άποψη, επιθυμία και όραμα για την πόλη και τον τόπο. Λοιπόν, είναι εδώ λοιπόν και είναι στη διάθεση όλων. Θέλω να πω. Δεν αποτελεί σεβασμό στο εκλογικό σώμα να λέμε ότι τυπώνουμε δύο μέρες πριν από την τελευταία. Κύριε Μαρινάκη, είναι στη διάθεση όλων το πρόγραμμα. Σας είπα, το έχω αναλύσει. Τα περιπεριοδιών, είναι το δικό σας αφήγημα. Σας το κλείνουμε σήμερα. Τα περιπεριοδιών, κύριε Δασκαλάκη, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα ακροατήρια ήταν συγκεκριμένα και ιδίως στους οικισμούς πάρα πολύ φτωχά. Διότι πώς να κάνεις ένα μαραθώνιο να δεις χωριά ακτινοτροφικά, όποια ώρα επιλέγεις εσύ. Κύριε Μαρινάκη, εγώ είπα αλήθειες. Εσείς τάξατε. Λοιπόν, έτσι να λέτε. Τάξατε. Όπως και σήμερα στη Σαρακίνα. Μοιράζετε εκατομμύρια παραμονές εκλογών. Θα τα πούμε στην πορεία. Ό,τι θέλετε. Όχι τάζω. Πάω με δεσμευμένες αποφάσεις. Τάζετε, αγαπητέ, γιατί 13 χρόνια. 13 χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Κύριε, μισό λεπτό. Ολοκληρώστε για να τρέξουμε για τη συζήτηση. Λοιπόν, εγώ, κύριε, αν κάτι με χαρακτηρίζει, ότι δεν λέω ποτέ θα. Ό,τι λέμε είναι δεμένο. Θέλω να πούμε το 2006, το 2010, το 2014, δεν υποσχεθήκατε περιφερειακό, δεν υποσχεθήκατε διανοίξεις οδών, λέτε δεν υποσχεθήκατε παιδικές χαρές. Και έχουμε κάνει όλα αυτά. Δεν υποσχεθήκατε, μα τι λέτε τα τώρα. Κάναμε, τα κάναμε όλα, βεβαίως. Και αν θέλετε, αν ανοίξουμε θεματικά, ένα-ένα το λύσουμε. Να τα ανοίξουμε, λοιπόν, βεβαίως. Κύριε, ξέρετε κάτι, με καθοδηγούμενους έτσι σχολιασμούς, νομίζω. Είναι σχολιασμοί, κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το πρόγραμμά σας είναι. Εγώ... Γιατί το τυπώνετε αν έχετε σκοπό να το υλοποιήσετε. Κύριε Νίνο, όμως να ολοκληρώσει. Θα πάρετε το λόγο. Μία απλή απάντηση. Δύο ώρες ήταν ή δεν ήταν στο όλα. Πρόγραμμα. Θα τα πούμε. Γιατί όλα. Δεν υλοποιήθηκε. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, ο περιφερειακός δρόμος, ας πούμε, κατασκευαστικά θέλει 15 εκατομμύρια για να γίνει χωρίς απαλωτριώσεις. Έχουμε ανοίξει πάνω από 1.200 μέτρα και τώρα συμβασιοποιούμε πάλι κομμάτια στα περβόλια για να εκτονώσουμε τη ζήτηση τη κίνηση. Τώρα τα ανοίγουμε. Βεβαίως, εσείς μου το λέτε. Αυτές είναι συμβάσεις που για να φτάσουμε στη συμβασιοποίηση θέλω δουλειά τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω. Ξέρετε, είναι πολύ βολικό. Το 2006. Δεν χρειάζεται όμως καμία μελέτη. Αυτός ο δρόμος είναι αστική οδοποιία και προκύπτει από τις φορές των κατοίκων. Μελέτες, λοιπόν, χρειάζονται μόνο δύο συγκεκριμένα και τεχνικά έργα. Το κάναμε. Τι κάνατε, κύριε. Εμείς, εσείς μπορείτε, ακούστε, κύριε Νίνο. Είχατε τότε τραγική άγνοια. Λοιπόν, τραγική όμως άγνοια. Ή ψεύδεστε σήμερα. Φανταστείτε επιχειρηματολογία να καταφεύγει στο 6 που είπα και σωστά πράγματα. Και το 10 το περιμένετε, είπατε. Να σας απαντήσω. Και το 14 το ένα είπατε. Λεπτό να εξηγήσουμε στον κόσμο που μας κάνει την τιμή κόντρα σε ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιρικό ματς να παρακολουθεί εμάς. Αλλά μην το κάνουμε κι εμείς ματς. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Διάλογο κάνουμε. Οι λεγόμενες. Ακούστε, κύριε Νίνο. Όποτε ζορίζεστε, επιτέλους, είναι μάτς. Επιτέλους μάθετε πώς γίνονται όλες αυτές οι ανταποδοτικότητες. Δεν υπάρχει. Βεβαίως, να ακούσετε. Μα, να σας πω κάτι, να ολοκληρώσει. Ναι. Αναφέρομαι και στους δύο, λοιπόν, να ολοκληρώνετε για να μπορεί να παίρνει ο λόγος στον άλλο. Βεβαίως και μπορεί ο ένας να θέσει ερώτημα στον άλλο, αλλά να βγαίνει και νόημα. Κύριε Δασκαλάκη, απευθύνομαι και στους δύο. Θα είχε νόημα η κριτική αν έλεγε.
εισπράξετε από τους Ερθεμιώτες 10 εκατομμύρια φορές και εσείς αναλώσατε από αυτά 2, 3 ή 5. Σας λέω λοιπόν ότι κάναμε πολλαπλάσια έργα ρημοτομίας, απαλωτριώσεων και αγοράς νέων ιδιοκτησιών του Δήμου από τις φορές. Αλίμονό μας, αν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης αρκούνταν στα χρήματα των εισφορών. Φέραμε χρήματα και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ορκωτός σε μια τελευταία της υποθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ταχυδακτυλουργικό τρόπο, κύριε Δασκαλάκη. Εκατομμύρια φέραμε. Ας μου φέρετε λοιπόν, εσείς που κάνετε αντιπολίτευση, πόσα χρήματα εισπράξαμε και δεν τα αποδώσαμε στους Ερθεμιώτες. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Νίνο, αυτή είναι η κριτική. Αν μπορείτε να την κάνετε. Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες. Καταρχήν, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή μόνοι σας θέτετε κάποια ζητήματα. Εγώ οφείλω να ακούσω το δικό σας θέλω και των δύο. Είστε οι άνθρωποι που αύριο, με βάση την ψήφο των Ερθεμιώτων, θα διαχειριστείτε και τον δικό μου αγαπημένο Δήμο του Ερθείμνου. Και θέλω, κύριε Νίνο, να πάρετε το λόγο τώρα εσείς. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, όταν γίνεται μια κριτική, γιατί κλείνει ένας κύκλος 13 ετών, δεν είναι ούτε 13 μήνες, ούτε ένας χρόνος. Ασκήθηκε διοίκηση από τον κύριο Μαρινάκη και τη δημοτική του ομάδα 13 χρόνια. Είναι λογικό λοιπόν, νομίζω η κοινωνία, εκφράζοντας την κοινωνία... Είμαι υπερήφανος για το έργο μου, υπερήφανος. Και καλά κάνετε. Βεβαίως. Η κοινωνία όμως, και νομίζω εκφράζω την κοινωνία αυτή τη στιγμή, οφείλει να ρωτήσει έναν άνθρωπο ο οποίος άσκησε εκδίκηση 13 χρόνια, γιατί δεν έκανε αυτά που έκανε. Ρωτήστε με. Και για ποιο λόγο αυτά που τα έκανε, υπήρξαν κάποια λάθη, γιατί γίνανε. Άρα εσείς, αυτά που έγιναν καλώς, για να θέσω και εγώ ένα ερώτημα. Έγιναν. Να θέσω ένα δεν ερώτημα. Απαντάτε το ερώτημα, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ θα δώσω το λόγο να απαντήσει. Θέλω ο κύριος Μαρινάκης. Προσέξτε. Μόνο απαντήστε. Να ολοκληρώσω λίγο, σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσω, είναι πολύ απλό. Δεν μου αρέσει ποτέ να διακόπτω. Όταν το 2006, το 2010 και το 2014, ο κύριος Μαρινάκης εξήγηλε το ίδιο έργο στο αυτό μέγεθος και στον αυτό χρόνο, τα δεδομένα ήταν συγκεκριμένα. Έπρεπε, το κόστος ήταν το ίδιο. Οι μελέτες υπήρχαν. Η προϋπόθεση να ολοκληρωθούν όλο οι μελέτες. Λέτε. Όλο ανακρίβες λέτε. Κύριε Μαρινάκη, μα, κύριε Δασκάλη, δεν θέλω να απαντήσω. Ποτέ ανακρίβες. Μόνο ανακρίβες. Ποτέ ανακρίβες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί κανείς να συνεργαστεί μαζί σας. Θα το δούμε ποιος λέει ανακρίβες. Ο ανακριβής στην πορεία. Θα και το δούμε. Ή ο αμελής στην επιμέλεια. Διότι θέλει και επιμέλεια για να ξέρει λεπτομέρειες. Δυστυχώς. Κύριε Νίνο, ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν απαντάω καν. Πλέον δεν έχει καμία αξία. Πείτε επί της ουσίας κάτι και επί της ουσίας λοιπόν. Εάν ήμουν εγώ δήμαρχος και είχα εξαγγείλει τον περιφερειακό δρόμο της πόλεως μου σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, στην τέταρτη που θα διεκδικούσα ξανά την ψήφο των συμπολιτών. Αναφέρεστε στον θα δρόμο. Θα ερχόμουν να πω. Μισό λεπτό για να κατανοήσω τι λέτε. Αναφέρεστε στον δρόμο από τη Σαρακίνα που καταλήγει στην Κριάρη. Όχι. Είναι ο περιφερειακός δρόμος, είναι ο περιφερειακός δρόμος της πόλεως, ο οποίος εκλέχθηκε σημαία ο κύριος Μαρινάκης το 2006, το επανέφερε το 2010. Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ. Αυτός είναι ο δρόμος. Αγκαλιάζει όλη την πόλη και προβλέπεται στο σχέδιο πόλεως. Είναι το πέρας του υφιστάμενου σχέδιου πόλεως. Για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, θα πρέπει κάτι σαν την Πεταλοειδή στο Ηράκλειο. Ένας δρόμος που είναι περιμετρικά του ανοιχτού λοιπόν, κέντρου. Αλλά είναι βασική προϋπόθεση πρώτον για την επίλυση του πολύ σοβαρού θέματος κυκλοφοριακού. Είναι πολύ μεγάλη προϋπόθεση, θα έλεγα η βασικότερη, για την όποια επέκταση σχεδίου πόλεως. Βασικά έργα υποδομών τα οποία επιμερών Μαρινάκη παρέμειναν στο σιρτάρι. Δεν μπορεί να έρχεται ο κ. Μαρινάκης μετά από 13 χρόνια άσκησης διοίκησης και να λέει πολύ απλά ότι τα δεδομένα ήταν διαφορετικά όταν το εξήγηλα το 6 και είναι διαφορετικά σήμερα. Μάλιστα. Και μάλιστα το 2019 να υποβαθμίζει και να υποβιβάζει την αναγκαιότητα του έργου ακριβώς για να δικαιολογήσει ότι στις τρεις προηγούμενες θητείες του δεν το άγγιξε. Λοιπόν, κύριε, δεν απαντάτε. Να απαντήσω. Θα, μια... να απαντήσω. Θα απαντήσετε, κύριε Μαρινάκη, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάω σε μια πρώτη διακοπή. Ο κύριε Δασκαλάκη, θέλω πραγματικά θα σας δώσω, όταν επιστρέψουμε, να μάθει ο κόσμος τι λέμε όταν λέμε περιφερειακό δρόμο. Λοιπόν, εγώ θα δώσω επιτέλους το λόγο και στους δύο όσες φορές το επιθυμείτε. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Τρία λεπτά μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά, μέσα από την εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη. Είμαστε λίγα 24 ώρα πριν τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Δήμος Ρεθύμνου θα κριθεί από την δική σας ετιμιγορία την ερχόμενη Κυριακή. Μαζί μας οι δύο υποψήφοι δήμαρχοι, ανάμεσά τους κάθε και ο αυριανός δήμαρχος. Εσείς θα τον επιλέξετε. Μαζί μας ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Νίνος. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαρινάκη. Είχατε ζητήσει το λόγο πριν, με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Νίνου για τις διανοίξεις και
τα έργα ανάπλασης του οδικού δικτύου. Λοιπόν, καταρχήν γενικά, έχουμε δώσει εκατομμύρια. Ποτέ καμία δημοτική αρχή δεν έχει δώσει τόσα χρήματα σε διανοίξεις δρόμων. Και όλα αυτά έγιναν όχι μόνο με τις εισφορές. Φέραμε και χρήματα με άλλους τρόπους από διάφορες πηγές και μάλιστα κατά τρόπο πρωτόγνωρο. Πριν από 3 χρόνια η Ορκωτός είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι μία βόμβα η ύπαρξη των διεκδικήσεων των αποζημιώσεων για το Δήμο Ρεθύμνης. Αυτή την πίεση την έχουμε εκτονώσει και με δικαστικές επιτυχίες και με χρηματοδοτήσεις. Μόνο το 2014-19, που ακόμα δεν έχει τελειώσει, έχουμε δώσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Οι εισφορές είναι υποπαλαπλάσιες. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που το έχω επισημάνει πολλές φορές, αλλά ξέρετε, η προεκλογική περίοδος δεν αφήνει τη λογική να βασιλεύει. Υπάρχει ένα δυσμενές καθεστώς εις βάρος των Δήμων. Το ισοζύγιο γης θα γίνει κάποια στιγμή πληγή. Τι εννοείται δυσμενές καθεστώς? Θα σας πω. Όταν χρωστάει ο Δήμος, πληρώνει σε αγοραίες τιμές και αμέσως, αλλιώς αυτή η περιοχή αποχαρακτηρίζεται. Mm-hmm. Όταν χρωστάει ο ιδιώτης, γίνονται 12 εξαμηνιαίες δόσεις και τώρα και με τις τελευταίες ρυθμίσεις, ακόμα και 100 δόσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Δήμος, αν περίμενε, αλίμονό μας αν περιμέναμε τις εισφορές των δημοτών για να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Την υπόλοιπη δύναμη του Δήμου χρησιμοποιούμε συν χρηματοδοτικά εργαλεία. Περιφερειακός δρόμος τώρα. Αυτός ο περιφερειακός δρόμος είναι κατόνομα περιφερειακός. Και πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο να το δει ο κόσμος αυτό εδώ. Είναι εγκύτητα του ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι αυτός ο δρόμος, για τους αθεμιώτες μιλάμε τώρα, δεν ξεκινάει από τον κόμβο Αμαρίου όπως θα έπρεπε για να εκτονώσει την κίνηση. Μπαίνει όλη η κίνηση μέσα στην πόλη από τον κόμβο Αμαρίου, φτάνει στο ΤΕΗ το σημερινό. Στα περβόλια. Ανεβαίνει αυτό το δρόμο επάνω, ο οποίος είναι ένα δρόμος που είχε μια εκκλησία και δεν έχει αυτά τα, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά για να πάρει. Αναφέρεσαι στον Άγιο Αλέξανδρο. Πάνω στο ΤΕΗ. Δεν είναι Αλέξανδρος, είναι. Τέλος πάντων, στην εκκλησία που είναι ακριβώς πάνω από τις εγκαταστάσεις του παλιού πανεπιστημίου. Ναι, ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, στρίβει. Ενώ λοιπόν έπρεπε να φτάσει μέχρι τον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο, τι έγινε? Πρώτον, τη μελέτη αυτή τη διαχειρίζεται μόνο το Υπουργείο Υποδομών. Ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε ο ΑΚ. Για να εξηγούμεθα. Mm-hmm. Λοιπόν, το αναλάβανε οι μελετητές. Αφού κάνανε μελέτες, καταλάβανε στο τέλος ότι έπρεπε να κάνουν 4 γέφυρες τόσο ψηλές σαν πως είναι της Εθνικής Οδού. Κάνα λοιπόν τρόπο. Αυτές οι γέφυρες έπρεπε να περνούν πάνω από τον αστικό ιστό της πόλης, δηλαδή. Μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Mm-hmm. Όταν καταλάβανε αυτό, τροποποίησαν τη μελέτη και κάνανε 500 μέτρα γέφυρες για να τις χαμηλώσουν. Πάλι τσιμεντογέφυρες. 6 χρόνια το Υπουργείο δεν έχει εγκρίνει την πρόταση. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή τα χρήματα αναλώθηκαν, ξοδεύτηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των μετρήσεων, συρρυκνώσαν τον περιφερειακό δρόμο. Mm-hmm. Και δεν το πάνε τώρα μέχρι τον Αγίο Βασιλιώτικο, τον φτάνουν μέχρι τη Θεοτοκοπούλου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και εμείς τώρα τι έχουμε κάνει. Όχι, ο αρχικός δρόμος είχε 3.500 μέτρα. Έχουμε διανοίξει πάνω από 1.200 κατά κομμάτια. Στο συγκεκριμένο κομμάτι επίσης έχω μελετήσει ότι απομένουν ακόμα προς αποζημίωση 2.803 τετραγωνικά μέτρα συγκεκριμένων ιδιοκτητών που θέλουν περίπου 1.000.000 ευρώ αποζημιώσεις και τρέχουν διάφορα δικαστήρια, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς πάντα την ταχύτητα. Υπάρχουν όμως και πολίτες, και τους ευχαριστώ που μας εμπιστεύονται και μας άφησαν και περάσαν τις ιδιοκτησίες τους χωρίς να έχουν πληρωθεί ακόμα. Θέλω λοιπόν να πω, κοντολογής, ότι θα δεχόμουν μια κριτική αν εμείς είχαμε την ευθύνη της μελέτης, εμείς είχαμε την ευθύνη αυτού του τερατουργήματος που πήγε να σχεδιαστεί και το Υπουργείο δεν έχει εγκρίνει ακόμα, και σημειωτέων, και το ξαναλέω, το τεχνικό επιμελητήριο έχει την ίδια αντίληψη που έχει ο Δήμος Ρεθύμνης και είναι κατηγορηματική η θέση του επιμελητηρίου. Αυτός ο δρόμος πλέον, στην ουσία δηλαδή, θα δώσει στο κράτος 15 εκατομμύρια για να κάνει ένα δρόμο που είναι εγκύτατα του ΒΟΑΚ.
Είναι προτιμότερο να παίξει το ρόλο αυτό ο ΒΟΑΚ που μετά τη νέα του ρύθμιση. Να πω μια λέξη. Πολύ γρήγορα. Θα χρειαστεί και βοηθητικούς δρόμους να γίνουν 2-3 κόμβοι και αυτός ο δρόμος είναι δρόμος πλέον πόλης, τον οποίο τον διανοίγουμε σαν δρόμο πόλης χωρίς να κάνουμε τερατουργήματα μάλιστα μέσα στην πόλη. Άρα, για να κατανοήσουν τηλεθεατές, η δική σας πρόταση είναι το περιφερειακό κομμάτι της πόλης του Ρεθύμνου να πάρει ένα μεγάλο όγκο, το ήδη περιφερειακό κομμάτι του ΒΟΑΚ που περνάει πάνω από την πόλη με τις κατάλληλες διανοίξεις. Η δική σας πρόταση. Και να διανοιχτούν, όχι να μην διανοιχτεί ο δρόμος. Όχι να μην διανοιχτεί ο δρόμος. Βεβαίως. Αλλά μην γίνουν αυτές οι κελαδογέφυρες που ξέρετε, το Υπουργείο δεν έχει εγκρίνει ακόμα. Έξι χρόνια. Κύριε Νίνο. Έξι χρόνια. Κύριε Μαρινάκη, όμως. Βλέπετε ότι αλλάζει το αφήγημα. Αλλάζει το αφήγημα. Τα ίδια λέω πάντα. Κύριε Μαρινάκη, μηχανικό σημείο, επιτρέψτε. Ναι, αλλά... Αλλάζετε το αφήγημα. Δεν είστε φιλαλίτης λοιπόν, όμως. Εντάξει, δική σας άποψη. Κοινωνία είπε άλλα την προηγούμενη Κυριακή και θα πει επίσης άλλα αυτή που. Μάλλον δεν διαβάζετε καλά τα μηνύματα. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, να είμαστε λίγο σοβαροί, πραγματικά. Τουλάχιστον σε τεχνικά θέματα τα οποία είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση και δεν μπορεί ούτε μια ματιά δικηγόρου ή κάποιο άλλο να τα δει με διαφορετικό μάτι. Mm-hmm. Δυστυχώς τα τεχνικά θέματα είναι αμήλικτα. Λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημα αν ονοματίζουμε αυτόν τον δρόμο περιφερειακό δρόμο ή δρόμο σχεδίου πόλεως. Αυτό είναι το καινούριο σας αφήγημα. Έτσι λέτε. Και... Τα ίδια λέω συνέχεια. Λοιπόν, και εμάς δεν έχει καμία σχέση με το κυκλοφοριακό. Άλλα λέγατε και σας τα είπα. Όχι βέβαια. Σας τα είπα. Στις εφημερίδες το 6 και το 10. Του 6 εφημερίδα. Του 6 εφημερίδα. Κύριε Μαρινάκη. Όταν η μελέτη προκηρύχθηκε το 7. Και το 10 τα ίδια είπα. Κύριε Μαρινάκη, δεν γυρίζω πίσω. Τα έχετε πει, τα έχω πει. Είναι καταγεγραμμένα, τελειώνεται. Καμία αδυναμία. Λοιπόν, γιατί έχει ευθύνη. Γιατί έχει ευθύνη η Δημοτική Παράταξη. Νέα αντίληψη και ο κύριος Μαρινάκης προσωπικά. Εγκατέλειψαν αυτό το πρόγραμμα, εγκατέλειψαν αυτό το project, εγκατέλειψαν αυτό το δρόμο. Τα 2.800 τετραγωνικά που είπατε ότι είναι ακόμα να αποζημιωθούν. Ναι. Πόσα είπατε ότι κοστίζουν? Περίπου ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Με τι τιμή βάζετε το τετραγωνικό, κύριε Μαρινάκη? Περίπου 300 ευρώ το μέτρο. 300 ευρώ. Οι τιμές που αποζημιώνει ο Δήμος Ρυθύμνης είναι από 248, 220. Έτσι λέω, έτσι θυμάμαι. Ακόμα και οι συνεργάτες σας. Μήπως θυμάστε όταν είστε μάρτυρας γιατί λέγατε ένα χιλιάρικο στην Κουρκούλη. Πήγατε μάρτυρας κατά του Δήμου με ένα χιλιάρικο το μέτρο. Θυμάστε που λέγατε σας ένα χιλιάρικο. Σας υπομένω, πάλι λέτε ψέματα. Εγώ λέω ψέματα. Πάλι λέτε ψέματα. Υπάρχει πρακτικό δικαστηρίο. Σας έχει μείνει τελικά συνήθεια. Όχι αγαπητέ μου. Πρακτικό δικαστηρίο. Υπόθεση Παντελιδάκη, μάρτυρας ο κύριος Νίνος. Κύριε Νίνο, καμία σχέση. Καμία σχέση. Πολύ σχέση. Αγοραία τιμή ερωτήθηκα τότε και είπα ότι. Υπήρξε αγοροπολισία στην περιοχή και υπάρχει ιδιοκτησία Χάσκου, η οποία πουλήθηκε εκείνη την περίοδο με 550 ευρώ το μέτρο. Δεν είπατε έτσι. Αυτό είπα. Όχι. Υπάρχουν τα πρακτικά του δικαστηρίου. Ενδιαφέρεται λοιπόν, να τα δείτε. Μην πετάτε την μπάλα στην εξαγορά. Για τον περιφερειακό μιλάμε. Και εγώ σας λέω επίσης. Αυτό είπα τότε και είμαι απολύτως βέβαιος. Κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτό. Για τον περιφερειακό. Για την πρότασή σας και το σχόλιο γιατί σας. Εδώ είναι επικίνδυνη η αλλαγή του αφηγήματος. Και ευτυχώς που δεν. Θα παραμείνουμε στα ίδια. Για να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση. Είναι επικίνδυνο. Προτού κάνουμε την κριτική και είναι δεκτή. Θέλω να πω την πρότασή μας. Η πρότασή σας, αυτό ακριβώς. Την πρότασή μας. Την κριτική την έχω κάνει και νομίζω ο κόσμος έχει καταλάβει και τις ευθύνες και την λιγορία και την έλλειψη ενδιαφέροντος. Το εφεύρημα να λέμε ότι ο περιφερειακός από τον αρχικό του σχεδιασμό, την αρχική του χάραξη, δεν προέβλεπε τη σύνδεση με τον κόμβο Μαρίου και τον Γαλιανό δρόμο. Είναι ένα όντως disavantage, ένα μειονέκτημα της αρχικής χάραξης, το οποίο στο πρόγραμμά μας λέμε ότι μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκταση αυτής της χάραξης. Έχουμε για να κάνει συνδεθεί. Αίτηση και το Υπουργείο κοφεύει. Κύριε Μαρινάκη, αφήστε με δύο λεπτά να μιλήσω. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Εγώ μου αρέσει ο διάλογος, αλλά να έχει ένα νόημα. Λέω, τέσσερα χρόνια έχουμε κάνει να αυτό το αίτημα. Νόημα. Να έχει δεν ένα το δέχει το Υπουργείο. Δεν πληρώνει το Υπουργείο. Η λογική του περιφερειακού δρόμου ή δρόμου σχεδίου πόλεως, όπως θέλετε να το βαφτίσουμε, είναι. Και έχει εισαχθεί από το 1986. Από τη σχεδίαση της πολεοδομικής ενότητας περιβολίων, Μασταμπά και Κουμπέ. Και ο μελετητής δεν το έκανε τυχαία αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Σχεδίασε ένα δρόμο πλάτους 12 και 16 μέτρων, ώστε να μπορεί να εκτονώνονται οι τοπικές μετακινήσεις. Αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης είναι ένα πρόσθετο όφελος, το οποίο θα έχουμε αν κάποιος ο οποίος εισέρχεται στην πόλη του Ρεθύμνου, επιλέξει να κινηθεί για του περιφερειακού και δεν επιλέξει την οδό. Την Κουντουριώτη ή τη Μάχης Κρήτης και δεν επιλέγει και την Ελευθερίου Βενιζέλου. Να του δίνουμε μια τρίτη δυνατότητα ώστε να μοιράζεται ο κυκλοφοριακός φόρτος. Δεν είναι αυτός όμως ο αρχικός ρόλος και το ζητούμενο για τις καθημερινές μετακινήσεις των συμπολιτών μας. Ο κάτοικος των περιβολίων αυτή τη στιγμή
για να φτάσει στο κέντρο της πόλεως δεν έχει άλλο τρόπο. Θα κινηθεί μέσω των δύο δρόμων που είπαμε. Γιατί υπάρχει είτε του παραλιακού. Αυτό δρόμο, υπάρχει αυτούς. Κύριε Μαρινάκη, αν τον είχατε διανοίξει. Αν τον είχατε διανοίξει τον περιφερειακό. Με ποια μελέτη. Τη μία εγκεκριμένη που 6 χρόνια την έχει ο κύριος Φανουργάκης. Μα σοβαρά το λέτε. Εσείς ακούστε κάτι. Εκπλήσετε. Έχετε μάθει μόνο να εκπλήσετε. Ή απορία έχετε ή δεν ξέρετε. Ένα από τα δύο. Για θέματα που άπτονται ειδικά τη ειδικότητά μου. Ποια ειδικότητά σα. Το τεχνικό επιμελητήριο αποδέχεται. Σα παρακαλώ. Ξέρετε κάτι. Είστε τυχερό που δεν είναι εδώ κάποιο να σα πει τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Νίνο. Ξαναείπατε αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Νίνο. Μιλώνησα με τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητήριου, τον κύριο Καλησπεράκη, ο οποίο επιβεβαιώνει 100% αυτά τα οποία λέτε. Εγώ τον καλώ να παρέμβει αν παρακολουθείτε. Πολύ ευχαρίστω. Για να δείτε ποιο θα σα διαβάσει. Πολύ ευχαρίστω να παρέμβει. Εγώ παρακαλώ να παρέμβει. Ακριβώ τα ίδια. Λοιπόν, τηλεφωνήστε στο διάλειμμα να παρέμβει. Για να το κλείσουμε. Υπάρχει πολυετής ολιγορία η οποία προκαλεί μία επιβάρηση σε αυτήν την κυκλοφοριακή κατάσταση και τον κυκλοφοριακό φόρτο και την εικόνα που έχει ο κάθε δημότης στην καθημερινή του μετακίνηση. Αναφέρεστε επιβάρηση στον δρόμο έργο, είτε τον παραλιακό είτε μέσω της Μάρκου Πορτάλιου και τους κεντρικούς δρόμους του Ρεθύμνου. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Κύριε Δασκαλάκη, λέει ότι επιβαρύνεται αυτή η περιοχή. Η κίνηση γίνεται με βάση τους δύο σημερινούς βασικούς άξονες. Είναι πολύ απλό. Αν είχε διανοιχθεί ο τρίτος, και ξαναλέω, άρα ο τρίτος, η αποφόρτιση αυτών των δρόμων. Σας έδειξε πριν το πρόγραμμά μας ο κύριος Μαρινάκης στο χάρτη. Είναι σχεδιασμένος ο δρόμος, είναι στις παρυφές του σχεδίου πόλεως. Δεν έγινε, ξαναλέω, τυχαία από το μελετητή. Οποιοδήποτε πολεοδόμος πολεοδομεί μια περιοχή, το πρώτο πράγμα πέραν των χρήσεων και των χωροθετήσεων συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, το ενδιαφέρον του, η αγωνία του είναι να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις των κατοίκων. Αυτό λοιπόν η Δημοτική Αρχή Μαρινάκη το έβαλε στο σιτάρι. Είναι ξεκάθαρο. Η θέση μας και η δέσμευσή μας ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη πίεση από τη Δημοτική Αρχή το κομμάτι των μελετών. Βρίσκουμε πρόσθετη χρηματοδότηση, ολοκληρώνεται το σύνολο της μελέτης, επεκτείνεται ο αρχικός σχεδιασμός και κατασκευάζονται τα υπολοιπόμενα τμήματα μέσα στην τετραετία, στην επόμενη τετραετία, για να δοθεί σε χρήση και να ανακουφίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κυκλοφορίας. Άρα της αυτό είναι η επίλυση του προβλήματος για τις οδικές αρτηρίες που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την επίκαιρη πρόταση. Είναι ένα μέρος του σχεδιασμού μας για τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος που κατά τον κύριο Μαρινάκη είναι όπως όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις. Όσον αφορά τις ανατολικές συνοικίες του Ρεθύμνου. Όχι κυρίως. Μόνο τις ανατολικές. Ενώνει τις ανατολικές, τις κεντρικές και τις δυτικές. Και ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε κινείται πάνω σε αυτόν τον άξονα, με τους κάθετους δρόμους, επιλέγει σε ποιο σημείο της πόλεως θα κατέβει. Λοιπόν, είναι απολύτως απλό. Όχι, κύριε Μαρινάκη, πολύ γρήγορα, για να το κλείσουμε αυτό, να πάμε όπως και το πρόγραμμά του δεν έχει ούτε ένα αριθμό, τα ίδια μας είπε και τώρα. Για να ανοίξεις δρόμους πρέπει να πληρώνεις ιδιοκτήτες. Μπορεί να μας πει πόσα χρήματα είναι αυτή τη στιγμή στο Ταμείο του Δήμου για αυτό το λόγο. Δεύτερον, με ποιες μελέτες που δεν ακόμα εγκεκριμένες θα κάνουμε τις ενώσεις των γειτονιών, αφού υπάρχουν 5 γέφυρες, σας λέω, τεράστιες, να γίνουν 500 μέτρα μήκος. Έχετε αρχίσει και δεν ακούτε κιόλας. Είπα να ολοκληρωθεί η μελέτη. Ποια μελέτη? Αγαπητέ, η μελέτη είναι ακούτε ακόμα. Λίγο, ακούτε λίγο, επιτέλους. Κάνετε μονολόγους. Λοιπόν, ακούστε. Είναι φανερή η αδυναμία σας να καταλάβετε ότι εμείς με το Υπουργείο έχουμε κάνει και αλληλογραφία και για την επέκταση το Υπουργείο 6 χρόνια. Έχει καταλάβει ότι. Ναι, όμως μια λέξη, λέει να ολοκληρωθεί μια λέξη, η μελέτη. Εγκλωβίστηκε το Υπουργείο. Κύριε Μαρινάκη, λέει όμως να ολοκληρωθεί η μελέτη. Ποια μελέτη? Είναι η δική του μα πρόταση. Το Υπουργείο δεν την αποδέχεται πλέον, δεν την εγκρίνει τη μελέτη αυτή. Μα τι λέτε τώρα, προχώρησε στο επόμενο στάδιο, είναι στο Β2. Όχι, μα προσέξτε. 6 χρόνια είναι εκεί. Δεν σας λέει αλήθειες. 6 χρόνια οι μελέτες είναι παγωμένες από το Υπουργείο. Δεν έχει, είναι υπό αναστολή. Δεν ενδιαφερόσασταν, αγαπητέ. Όχι, αγαπητέ. Δεν ο κύριος Φανουργάκης, ο υποψήφιός σας την κάνει τη δουλειά. Ευτυχώς που είναι ο Φανουργάκης πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο και λοιπόν, θα τρέξει το ευτυχώς, θέμα. Ευτυχώς, γιατί θα, ευτυχώς. Πιστεύω ότι θα είναι πιο υπεύθυνος από εσάς, γιατί δεν μπορεί να λέει πράγματα που είναι ανακριβή. Κύριε Μαρινάκη, όπως λέτε εσείς. Παρά το ότι σας έχω ειλικρινά συνηθίσει 5 χρόνια μόνο να δέχομαι προσβολές από εσάς, πραγματικά παρά το ότι έχω 23 χρόνια στην επαγγελματική αγορά του Ρεθύμνου και έχω χιλιάδες ευχαριστημένους συναλλασσόμενους και συνεργαζόμενους συμπολίτες μας, εσείς μόνο αρνητικά βρίσκεστε στο πρόσωπό μου. Εγώ σας έχω καταθέσει ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πράγματα. Εσάς βγάζετε μόνο τον κακό σας Μαρινάκη. Σας τον χαρίζω. Αφήστε το καραμελάκι που σας έχουν μάθει να γλύφετε. Ο Μαρινάκης έχει πορεία στο Ρέθυμνο. Κύριε, μόνο η μητέρα μου έχει μάθει πράγματα και τα τηρώ κατά γράμμα σας εγώ και ο πατέρας μου. Πολύ καλά κάνετε. Να ακούτε τους γονείς σας. Πάντα τους ακούω. Έχω πορεία, δεν θα μου τη διαγράψετε. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ σας έγραψα την πορεία σας. Σας κατηγόρησα εγώ.
Ένα τέταρτο μιλάτε και μόνο κατηγορία στο πρόσωπό μου εκτοξεύετε. Έτσι, έτσι κύριε Δασκαλάκη, κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, το παρελθόν θα είναι σύντομα παρόν. Λοιπόν, προσέξτε. Το παρόν θα είναι σύντομα το παρελθόν. Καλά τα είπατε. Η γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια πάντα. Πάλι λάθος το καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ είναι οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και η φάση που βρίσκεται τη μελέτη. Και η χρηματοδότηση μελέτη. Για πείτε μου, αυτό... πότε είναι η τελευταία φάση. Είναι πριν από 6 χρόνια. Κύριε Μαρινάκη. Όχι, κύριε Μαρινάκη. Για πείτε όχι. μου, για πείτε η τελευταία φάση είναι μετά από ενέργειες που κάναμε μέσω του ΟΑΚ. Θαυμάστε, έγραφο χωρίς μία υπογραφή. Θαυμάστε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εδώ, τι, είπατε για τα χρήματα και εσείς, το υπόλοιπο του λογαριασμού. Ναι. Το βλέπετε το υπόλοιπο. Δεν τα δίνει το Υπουργείο, δεν τα εκταμιεύει. Ξέρετε ότι συρρυκνώθηκε η μελέτη στο μισό. Λοιπόν. Το ξέρετε. Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Νίνο για να κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Θέλω όμως να ξέρετε κάποια άλλα πράγματα. Μεγάλη παθογένεια και ένα βαρύδι που έχει πάει το ρεύμα πολλά χρόνια πίσω. Είναι δική μου δέσμευση ότι αυτό το κομμάτι θα τρέξει άμεσα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι δέσμευσή μου. Μάλιστα. Και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει χρήσιμες προτάσεις. Να τις ακούσουμε επιτέλους όμως. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε. Θα σας δούμε και στην αντιπολίτευση. Θέλω γιατί να σταθούμε. Στην εξουσία σας έχουμε απολαύσει. Να ενισχύετε. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, το οποίο δεν το αγγίξαμε την προηγούμενη φορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί η οικονομική κρίση στα χαρτιά να είναι παρελθόν, όμως η οικονομική πραγματικότητα αποτυπώνει άλλα δεδομένα. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν και ερωτήματα. Τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη? Πώς θα κινηθείτε με τα δημοτικά τέλη και πώς θα διαχειριστείτε τις οικονομικές προκλήσεις του Δήμου, τα ταμεία του Δήμου? Κύριε Μαρινάκη, ο λόγος σε εσάς. Είμαστε ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα που μείωσε τα δημοτικά τέλη. Κατά ο μόνος με 15%. Το ποσοστό 15%. Ξέρετε κάτι, μου είπα την άλλη φορά το Χαλάνδρι και όταν το έψαξα, πάλι για άλλη μια φορά είπατε ανακρίβειες. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ξέρετε, επειδή γράφονται τα πρακτικά, ποντάρετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι έχετε πει κατά καιρούς. Όχι, κύριε Μαρινάκη. Εκεί ποντάρετε. Λέω τις αλήθειες μου και μπορώ να τις υποστηρίξω ανά πάσα στιγμή. Εντάξει. Και αφήστε αυτό το αφήγημα, δεν σας κάνει καλό πλέον. Έχετε έναν άνθρωπο που είναι μέσα από την κοινωνία. Κοντά να είναι, μέσα στην κοινωνία. Το χέρι σας εκεί κοντά σας ενοχλεί το χέρι. Βεβαίως, με ενοχλεί να με πλησιάζουν τα χέρια σας. Βεβαίως. Το θεωρώ ασέβεια και αγένεια. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, κύριε Μαρινάκη, νομίζω εκεί ότι κοντά έχετε, τα χεράκια. Έχετε κύριε... υπερβεί τα χεράκια μου. Εκεί είναι, εκεί κοντά. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε λίγο. Όχι, ηρεμήστε. Εσείς να καταλάβετε ότι εγώ δεν προκαλούμε με αυτά ηρεμήστε. Που σας είπα να με προκαλέσετε. Ηρεμήστε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω επικοινωνία. Απαντώ λοιπόν. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εσείς πληρώσατε πάρα πολλά. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Νίνο, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Δασκαλάκη, σας παρακαλώ πολύ. Και μια τάξη. Δεν είναι συμπεριφορά. Ξέρω πολύ καλά να βάζω τάξη. Σας παρακαλώ πολύ. Είστε δύο άνθρωποι που θα διαχειριστείτε. Ανάλογα με την απόφαση των ερευνητών την επόμενη μέρα στο ρεύμα. Κύριε, λοιπόν, και προκαλώ να μου πούν σε ποιο άλλο Δήμο έγινε μείωση 15%, η οποία επιτεύχθηκε μετά από τιτάνια προσπάθεια της υπηρεσίας και της Δημοτικής Αρχής, κόντρα και σε νόμους που δεν μας δίναν τα στοιχεία και βρήκαμε μόνοι μας τα κρυμμένα τετραγωνικά. Τι έγινε τώρα? Τα δημοτικά τέλη είναι συνάρτηση του κόστους. Η καθαριότητα και ο φωτισμός. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που κάναμε και είμαστε έτοιμοι είναι να προκηρυχθεί η αντικατάσταση 8.000 λαπτήρων σε όλο το Δήμο που θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί και μεσοπρόθεσμα να δημιουργήσει σε ελάττωση της επιβάρησης των δημοτών. Αυτή τη στιγμή η μείωση των δημοτικών τελών στο Ρέθυμνο είναι καταχωρημένη ανάλογα με τις ευπαθείς ομάδες. Είναι μείωση δημοτικών τελών στο σύνολο. Είναι του οριζόντια και με τις ευπαθείς ομάδες, όπως δείτε στο πρόγραμμά μας, υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και μάλιστα έχουμε, θα έλεγα, πρωτοπορία και σε αυτό το κομμάτι, διότι ο Δήμος Ρεθύμνης και τους ΑΜΕΑ και τους ανθρώπους που έχουν οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει και περαιτέρω δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών. Αυτό θα μας το πει το Μολύβι. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαδικασία με την 3K, την πρόσληψη των συμβασιούχων και μία δικαστική διεκδίκηση εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν να μονιμοποιηθούν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα συγκεκριμένο κόστος. Άρα θα επανεξετάσετε τα οικονομικά δεδομένα, ξέρετε, για να αποφασίσετε κάτι έχουμε, τέτοιο στην πιθανότητα που είστε εσείς που διαχειρίζεστε το Δήμο. Ουδής δήμαρχος έχει δικαίωμα τα δημοτικά τέλη να τα έχει πάνω από τα όρια Μάλιστα. που ζητάει Απόλυτα το ίδιο το κόστος. Λοιπόν, κύριε Νίνο, θα μου κάνετε λίγο υπομονή να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή ο λόγος ανήκει σε εσάς. 5 χρόνια κάνω υπομονή, κύριε Δασκαλάκη, αλίμονο. 11 ακριβώς, εδώ, στην δυναμική τηλεμαχία των δύο υποψηφίων δημάρχων του Ρεθύμνου,
ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης και ο κύριος Θοδωρής Νίνος. Ο κύριος Θοδωρής Νίνος και ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, για να τηρήσω και τη δημοσιογραφική διοντολογία, γιατί πάντοτε ο δεύτερος γύρος μπορεί να κρίνει και τα πάντα. Η λαϊκή ετοιμιγορία ανήκει σε εσάς. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Νίνο, που σας είχα δώσει το λόγο και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο λόγος ανήκει σε εσάς όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να λέει για την δική του πολιτική που ακολούθησε όσον αφορά τα δημοτικά τέλη και ότι θα επανεξετάσει ανάλογα με την οικονομική δυναμική και τα δεδομένα που θα προκύπτουν. Η δική σας πρόταση. Η κοινωνική πολιτική, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι μόνο τα δημοτικά τέλη. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχετε δίκιο. Πάρα πολλά πράγματα. Το επικεντρώσαμε, βεβαίως. Ναι, θα επανέλθω στο γενικότερο οικονομικό κομμάτι. Όχι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, συγγνώμη. Για να απαντήσω στα δημοτικά τέλη. Υπήρξε η ευεργετική νομοθεσία, το νομοθέτημα περί τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών. Αυτό άνοιξε την τελευταία δεκαετία, αρχής γενομένης το 2010 με το νόμο 3843, μία φάμπρικα, μου επιτρέψετε τον όρο, αυτοβούλως οι συμπολίτες οι οποίοι είχαν κατασκευάσει αυθαίρετα κτίσματα να τα δηλώσουν σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονική, η οποία σιγά σιγά άρχισε να δείχνει την πραγματική κατάσταση που επικρατούσε όσον αφορά τις επιφάνειες των ιδιοκτησιών. Έτσι άνοιξε σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, σε όλη την Ελλάδα, επιτέλους η διαδικασία κατά την οποία τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι που πλήρωνε κάθε ιδιοκτησία ήταν αντίστοιχοι, ανάλογοι με την επιφάνεια που είχε η ιδιοκτησία. Αυτό έλυσε πολλά θέματα. Το πρώτο και κυριότερο. Θα το εξηγήσω μετά. Πάλι δεν είναι ακριβές. Βέβαια δεν είναι ακριβές. Το πρώτο. Τι να κάνουμε, αφού δεν είναι ακριβές. Το πρώτο και κυριότερο. Παρακαλώ, συνεχίστε, θα πω μετά ποια είναι η αλήθεια. Κύριε Νίνο. Το πρώτο και κυριότερο θέμα το οποίο επιλύθηκε, κατά την άποψή μου, είναι ότι επιβλήθηκε μια δικαιότερη κατανομή των δημοτικών τελών. Διότι ήταν άδικο κάποιοι που είχαν πολύ μεγαλύτερες ιδιοκτησίες από αυτές που δήλωναν να πληρώνουν μικρότερα δημοτικά τέλη, επιβαρύνοντας, αν θέλετε, έτσι το δημοτικό σύστημα. Αυτή η αδικία αποκαταστάθηκε. Ταυτόχρονα όμως, το δεύτερο θετικό που προήλθε είναι να αυξηθούν, αυτονόητο αυτό, και τα δημοτικά τέλη τα οποία εισέρχονται ως έσοδα στα ταμεία του Δήμου. Βρέθηκε λοιπόν το δημοτικό σύστημα με μια υπεραπόδοση η οποία προσέγγισε τα 5-5,5 εκατομμύρια. Και τότε είχαμε κάνει την τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι χρήματα των δημοτών και είναι ανταποδοτικά τέλη, θα έπρεπε με δύο τρόπους να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ο πρώτος ήταν κάνοντας μία έκπτωση, μία μείωση των δημοτικών τελών. Και ο κύριος Μαρινάκης τι έκανε? Πήρε τα δημοτικά τέλη, τα οποία τα είχε αυξήσει σε προηγούμενες δημοτικές του περιόδους, τα είχε φτάσει λοιπόν στο 1,20 και τα επέστρεψε. Γιατί γελάτε, και αυτό είναι αλήθεια. Στο 1,02 για παράδειγμα στην πόλη, εκεί που το είχε παραλάβει. Δηλαδή αύξησε, εισέπραξε, μείωσε, όταν τα έσοδα είχαν φτάσει πολύ ψηλά. Το δεύτερο το οποίο είχαμε αιτηθεί είναι να επιστρέψουν ως παροχή στην κοινωνία, αγοράζοντας σύγχρονα και νεότερα απορριμματοφόρα, προκειμένου να εκτελείται μια πολύ νευραλγική υπηρεσία του Δήμου μας, υπηρεσία καθαριότητας, με ασφαλέστερα, καθαρότερα και πιο φιλικά στο περιβάλλον οχήματα. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε με αγορά 4 νέων απορριμματοφόρων. Η δική μας η πολιτική, όσον αφορά την ανταποδοτικότητα αυτών των τελών, εστιάζεται στο ότι πρέπει να περιφρουρηθεί με κάθε τίμημα η ποιότητα της παροχής αυτής της υπηρεσίας από το μεικτό σύστημα το οποίο είναι εγκαθιδρυμένο πολλά έτη προγενέστερα από την Δημαρχία Μαρινάκη. Το είχε ξεκινήσει ο κύριος Αρχοντάκης, ορθώς κατά την άποψή μου το συνέχισε ο κύριος Μαρινάκης και αυτό θα πράξω κι εγώ, αλλά με, αν θέλετε, ενίσχυση του κομματιού της καθαριότητας, της ποιότητας μάλλον, της παροχής της υπηρεσίας που αποδίδεται προς το Δημότο. Και αναφέρομαι στην επέκταση της ανακύκλωσης, αναφέρομαι σε μια καινούργια κουλτούρα διαχείρισης των απορριμμάτων που θα περιλαμβάνει τη διαλογή στην πηγή, βέβαιως, την κατασκευή. Να πω ότι ο ενίος, μιας και αναφερθήκατε στην ανακύκλωση, ο ενίος φορέας ανακύκλωσης πολλές φορές έχει επιβραβεύσει τα τελευταία χρόνια το Ρέθυμνο. Δεν είναι μια είναι τοποθέτηση ανωδική, είναι για ανωδική. Να ευλογήσω τα γένεια του κύριου Μαρινάκη, επειδή μελέτησα πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες το θέμα του Ρέθυμνου. Ανακύκλωση προς τιμή σας, εκεί θέλω να καταλήξω, προς τιμή σας,
αναγνωρίστηκε αυτό που λέμε συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ανακύκλωση στο Ρέθυμνο έχει κάνει βήματα. Mm-hmm. Έχουμε όμως πολλά ακόμα να κάνουμε. Δεν φτάνουμε σε όλους τους οικισμούς. Δεν γίνεται σε όλη την ποσότητα που θα μπορούσαμε να ανακυκλώνουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τα πράσινα σημεία. Δεν έχουμε βγάλει τα λευκά. Έχουμε πολλά πράγματα να πράξουμε. Ήδη από το 2016 έχουμε στα χέρια μας το εργαλείο που είναι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχουμε πρόσφατα την νομοθεσία, την καινούργια νομοθεσία, mm-hmm. όπου μπορείς από τη διαχείριση των απορριμμάτων να έχεις και έσοδα. Και έχουμε και τη δυνατότητα της χρηματοδότησης η οποία έρχεται για την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης, όπου θα μπορέσουμε να μειώσουμε συνολικά και το κόστος διαχείρισης, αλλά και το κόστος αναπόθεσης. Δεν θα ήθελα να σταθούμε όμως πολύ σε αυτό. Να ξέρετε, γιατί το αναλύσαμε πολύ και στο προηγούμενο debate, αν θυμάστε. Εδώ, έφαγε πολύ να χρόνο. Πάω στα κοινωνικά. Θα ήθελα μια διευκρίνηση. Να ολοκληρώσω, κύριο Νίνο, και έρχομαι σε εσά, κύριε Μαρινάκη. Κοινωνική πολιτική. Σας είπα πριν ότι δεν είναι μόνο τα δημοτικά τέλη. Είναι η παιδική σταθμή. Είναι η βορειοποιακή σταθμή. Είναι τα ΚΑΠΗ μας. Είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Είναι τα κέντρα συμβουλευτικής και προστασίας και υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο έχουμε εξαγγείλει εμείς, δημιουργία δημοτικού κέντρου ψυχολογικής στήριξης καρκινοπαθών. Είναι η δυνατότητα δημιουργίας, την οποία επίσης έχουμε εξαγγείλει, γραφείο εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Όλα αυτά συνθέτουν, είναι η πολιτική που πρέπει να αρχίσουμε να ασκούμε πλέον, γιατί είναι υπαρκτό δυστυχώς το πρόβλημα στο Ρέθυμνο, για τους άστεγους, για τους συμπολίτες μας που είτε περιοδικά είτε μακροχρόνια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα έλλειψης στέγης. Πρέπει το Ρέθυμνο να δείξει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο. Υπάρχει δυνατότητα στο Δήμο Ρεθύμνης, υπάρχει οικονομική δυνατότητα και νομίζω υπάρχει και κουλτούρα στο Ρεθυμνιώτη να το υποστηρίξει. Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και συμφωνείτε και οι δύο. Ναι, κύριε λοιπόν, Μαρινάκη. Την οικονομική δυνατότητα την εξασφαλίσαμε. Δεν την κληρονομήσαμε. Δεύτερον, αυτά όλα έχουν γίνει ως απομηχανής Θεός. Δεν υπήρχε. Τα δεδομένα των κατασκευών των αυθαίρετων δεν επικοινώνησαν ποτέ με το, mm-hmm. με το σύστημα του Δήμου. Και μάλιστα είχαν και απαλλαγή οι αυθαίρετες κατασκευές από τα δημοτικά τέλη με ειδική νομοθεσία, κατά τη γνώμη μου, παράνομη. Μόνο 38-43, κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, μόνο. Μετά αυτό το διορθώσαμε μετά από πιέσεις. Αλλά προσέξτε, εμείς αναγκαστήκαμε, αναγκάσαμε την εφορία να μας δώσει 499 ε9. Αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν χρειαζόταν να κάνουμε δύο χρόνια αλλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών και με την Οικονομική Εφορία και στο τέλος πήραμε 499 ε9. Όχι λοιπόν, ήρθαν αυτοβούλος, ελέξαμε ιδιοκτησίες, στείλαμε επιστολές, πιέσαμε και βγάλαμε αυτά τα εκατομμύρια. Δεν μας τα χάρισε κανείς και είχαμε πάντα στο μυαλό μας ότι όλοι να πληρώνουν. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όλα αυτά είναι σε μια κλωστή, διότι υπάρχει και ο νόμος της εποχικότητας που αν δεν είχαμε κάνει μια συμφωνία με τους ξενοδόχους να τηρηθεί αυτή η συμφωνία από αυτούς, mm-hmm. παρότι υπάρχουν και δύο που δεν θέλουν να την τηρήσουν, θα είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που θα είχε καταρρεύσει το σύστημα της ανταποδοτικότητας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα που είπε ο κύριος Νίνος για την καθαριότητα, βεβαίως, τέτοια εργαλεία θεωρητικά υπάρχουν. Πρέπει όμως να δούμε πού είναι χαροθετημένα να γίνουν mm-hmm. και δεν υπάρχουν τέτοιες χωροθετήσεις. Πρέπει να δούμε. Οφείλατε να τις έχετε χωροθετήσεις. Ναι, προσέξτε. Αυτό είπα. Και εκεί που χωροθετήσαμε και θυμάστε ότι είχαμε ίδια γνώμη, τελικά αλλάξαμε και ο ένας και ο άλλος γνώμη, διότι όταν βέβαια γίνονται χωροθετήσεις. Ήταν λάθος, κύριε προσέξτε, Μαρινάκη. Δεν το κάναμε εμείς. Ήταν λάθος. Προσέξτε. Μην μου φορτώνετε αποφάσεις του 3 και του 6, οι οποίες εξελίχθηκαν έτσι μέχρι το 2013. Δεν τις αλλάξατε. Εγώ λοιπόν σας λέω, τώρα με το τοπικό χωροταξικό που είναι επιβεβλημένο να γίνει, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε. 13 χρόνια όλα. Πρέπει να το έχετε αλλάξει. Μα μιλάτε αυτό τώρα λέω. Κάτι για νομοθεσία που έγινε το 2014, μου λέτε με 13 χρόνια. Το 2014 αυτή η νομοθεσία. Χωρίς κανένα εργαλείο. Πότε είπατε ότι χωρίς καμιά χρηματοδότηση. Το 2013. Το 2006. Από το 3 και το 6 ξεκίνησε. Γιατί δεν το αλλάξατε. Όχι, δεν χρωτήθηκε τότε. Εξελίχθηκε το Κουπουσού το 2013 τον Οκτώβρη. Ναι. Τότε επικυρώθηκε. Ποιος το έκανε το 2013. Όλοι. Συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Ναι. Το κληρονομήσαμε αυτό το σύστημα. Δεν μπορούσαμε εσείς να το αλλάξουμε. Ψηφίσατε λοιπόν. Τέλος πάντων. Και ο πατέρας. Είναι κάτι. Κύριε Μαρινάκη, είμαι βιολογικός διάδοχος του πατέρα μου. Δεν είμαι πολιτικός διάδοχος του πατέρα μου. Ωραία, μα δεν το πούμε την έννοια. Και μπορεί και ο πατέρας μου να έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει πάρα πολλά καλά, λοιπόν, μπορεί να έχει κάνει και λάθη. Λοιπόν, θα τα μετρήσουμε και τα θα το διορθώσουμε το θέμα πάντως. Λοιπόν, είναι δέσμευση και των λοιπόν, δύο γιατί ήταν λάθος. Θα το διορθώσουμε. Η καθαριότητα. Εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει μια συμπόρευση σε ένα ζήτημα που και οι δύο βλέπετε
τα λάθη που ενδεχομένως έγιναν και πώς πρέπει να επαναπροσδιοριστεί αυτή η διαδικασία για να φτάσουμε στην επίλυση. Όλα αυτά που μιλάμε θέλουν μολύβι και χαρτί και αριθμούς. Ποσά θέλουν δίπλα. Αλλιώς θεωρία επισκόπου, όλοι ξέρουν να λοιπόν, γράφουν θέσεις. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Νίνο. Το Ρέθυμνο είναι μια περιοχή που έχει μια δυναμική οικονομία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση των εσόδων που έρχονται στο Ρέθυμνο είναι πολύ σημαντική και επίσης πολύ σημαντική είναι το πώς μπορούν αυτά τα χρήματα που βγάζει ο Δήμος να μπορούν να κατανεμηθούν σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα πιο σημαντικό ως σημείο πολιτισμού το Ρέθυμνο. Και θα αναφερθώ βεβαίως στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι που σας έχει κάνει γνωστούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, τη γιορτή της κριτικής διατροφής αλλά και το αναγεννησιακό φεστιβάλ. Θέλω λίγο να σταματήσουμε, κύριε Νίνο, σε αυτό το σημαντικό όπλο σε εισαγωγικά που έχει το Ρέθυμνο. Είστε η πόλη που έχετε καταφέρει μέσα σε μία περίοδο αναέτος που για τις υπόλοιπες πόλεις τα πράγματα είναι νεκρά οικονομικά, να γίνεστε σημείο αναφοράς, επισκεψιμότητας και γιορτής για ολόκληρη την Ελλάδα. Θέλω την δική σας πρόταση, πώς μπορεί αυτή η δυναμική και οικονομικά αυτή η δυναμική να διαχειριστεί έτσι ώστε αυτοί οι πυλώνες πολιτισμού να γιγαντωθούν ακόμα περισσότερο. Κύριε Δασκαλάκη, γιατί όλη η Κρήτη σε αυτό βάζει άριστα στο Ρέθυμνο. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι διαχρονικά και με κόπο πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα εθελοντών, έχει καταφέρει το Ρέθυμνο, ο τόπος μας, να είναι πόλος έλξης και να αποτελεί πολιτιστικό, να διαδραματίζονται, να λαμβάνουν χώρα δρόμενα πολιτιστικά στον τόπο μας, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και τα όρια της Κρήτης, ακόμα και τα όρια της Ελλάδος. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια όμως να βελτιώσουμε και να οργανώσουμε καλύτερα, αν θέλετε, ως προς το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των χρημάτων που επενδύει το δημοτικό σύστημα σε κάθε μία από αυτές τις δράσεις, ώστε η κοινωνία να εισπράττει πολλαπλά ωφέλη, αλλά και να θωρακίσουμε αυτές τις δράσεις, δεν μου αρέσει να τους λέω θεσμούς, αυτές τις δράσεις, οι οποίες όμως είναι κάτω από την ομπρέλα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Έχουμε τη δυνατότητα να τους πάμε αρκετά βήματα πιο κάτω. Το Ρέθυμνο είναι ένας ευλογημένος τόπος και ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του, πέραν της φυσικής ομορφιάς, είναι ότι είναι σταυροδρόμι πολιτισμών. Αυτό έχει αφήσει στο διάβα των αιώνων ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκεις σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης. Προσωπικά αισθάνομαι ότι έχει μια μοναδικότητα. Αυτή τη μοναδικότητα έχουμε καταφέρει κατά περιόδους να την θωρακίσουμε, να τη διαφυλάξουμε και να φέρουμε για παράδειγμα στη διαδικασία το μεγάλο οραματικό έργο του Δημήτρη Αρχοντάκη που διέσωσε την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του φρούριου της Φορτέτζας. Έχουμε αστοχήσει σε άλλες περιόδους και έχουμε φτάσει όλοι βάζοντας ένα λιθαράκι το Ρέθυμνο να έχει πάρει την τελική σημερινή μορφή του. Το επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα για υπαίθριες εκδηλώσεις οι οποίες μπορούν να διαχέονται σε όλο το Δήμο αλλά ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, σε διάφορα σημεία και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είτε αυτά είναι υπαίθριες εκδηλώσεις ζωγραφικής και εκλειπτικής, είτε εκθέσεις φωτογραφίας, είτε μουσικές εκδηλώσεις με συναυλίες, είτε κινηματογραφικές νύχτες, είτε δράσεις και εκδηλώσεις για να αναδεικνύουμε την αρχιτεκτονική των κτηρίων και των μνημείων μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενώ έχει διασωθεί η παλιά πόλη, κινδυνεύουμε λόγω των χρήσεων γης και του ΦΕΚ προστασίας της από το 1986 και μετά, να έχουμε απόλυτα διατηρημένα τα ισόγεια κτίρια στην παλιά μας πόλη και οι ανοδομές να έχουν αφαιθεί στην τύχη και την διάβρωση του χρόνου. Η εικόνα όποιου κατοικεί και όποιου επισκέπτη περιπλανιέται μέσα στην παλιά πόλη δεν είναι όμορφη όταν σηκώνει τα μάτια του να κοιτάξει πάνω από τα ισόγεια. Ακόμα και επικίνδυνα κτίρια έχουμε σε κάποια σημεία, ακόμα και υποστηλωμένα κτίρια επί σειρά ετών, που εκεί οφείλει ο Δήμος να δείξει τη φροντίδα του και να επιβάλλει ή την αποκατάσταση ή την άρση τουλάχιστον της επικινδυνότητας. Και υπάρχουν, και πέρυσι είχαμε φαινόμενα, όπου καθαιρέθηκαν τμήματα από εξώστες και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια θύματα. Υπάρχουν τα μουσεία, τα οποία έχουμε ακροβολισμένα και διάσπαρτα
σε όλη την ενδοχώρα. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνδέσουμε. Θεωρείτε ότι αυτοί οι τρεις θεσμοί, εγώ θα τους πω θεσμούς, το Ραθυμιώτικο του Καρναβάλι, γιορτή κριτική διατροφής και το Ενιαγιακό Φεστιβάλ, θα μπορούσαν να απλωθούν φυσικά σαν εκδηλώσεις και να αγγίξουν και άλλους τομείς και ως εικόνα της πόλης φυσικά σε όλο το έβρος του Ρεθύμνου. Κρατήστε την δέσμευσή μας, γιατί είπα να θωρακίσουμε αυτούς τους θεσμούς και να κάνουμε και ό,τι μπορούμε, γιατί οφείλει το δημοτικό σύστημα να βάλει και αυτό το μερίδιό του. Ειδικά το Ρεθυμιώτικο Καρναβάλι είναι ένα δημιούργημα όχι του Δήμου Ρεθύμνης. Ο Δήμος έχει το οργανωτικό κομμάτι, δίνει και κάποια χρήματα κάθε χρόνο, τα οποία σε σχέση με το μέγεθος της οργάνωσης, της διοργάνωσης, άλλοτε ακούγονται υπερβολικά, άλλοτε ακούγονται λίγα. Το καρναβάλι όμως είναι οι καρναβαλιστές, είναι οι εθελοντές, είναι οι ρεθυμιώτες. Οφείλουμε λοιπόν να τους επιστρέψουμε για όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την προσωπική δουλειά που έχουν βάλει όλοι τους, τουλάχιστον να αποκαταστήσουμε την αποθήκη στην οποία βάζουν την αγάπη και το μεράκι τους και να προχωρήσουμε και στην κατασκευή της νέας αποθήκης που έχουμε υποσχεθεί αμφότεροι και είναι δέσμευση αυτό ότι θα γίνει άμεσα και όχι μετά από 13 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι γιγαντώνεται τόσο πολύ αυτός ο θεσμός που ο πύχης ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Πρέπει κάπου να στεγαστεί όμως, γιατί αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι φέτος στο καρναβάλι οι καρναβαλικές ομάδες δούλευαν υπό συνθήκες ακόμα και επικίνδυνες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη. Δέστε κάτι. Εμείς πραγματικά καταφέραμε να κάνουμε τους ρεθυμιώτες να είναι στη δημιουργία και όχι θεατές των δρόμενων. Αυτό που λέμε θελοντές ήταν η κοινωνία που αγκάλιασε θεσμούς που δεν τους παραλάβαμε σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, η γιορτή κριτικής διατροφής ήταν μια γιορτή κρασιού, όπως την έλεγαν, με πολύ, όχι πολύ καλή εικόνα. Τη θυμάμαι και εγώ από τα παιδικά έτσι, μου χρόνια. Όχι, ούτε ποιότητα είχε, ούτε τίποτα άλλο. Μαζεύαμε από τους δρόμους διάφορα και ανθρώπους και διάφορα άλλα που δεν πρέπει να λέμε τώρα εδώ. Την εξελίξαμε να γίνει η γιορτή της κριτικής γης, του κριτικού παραγωγού, η γιορτή του πολιτισμού, της λαϊκής παράδοσης και πραγματικά εκεί συναντιόμαστε. Φέτος θα μας το χαλάσει λίγο η ημερομηνία των εκλογών 7 Ιουλίου, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι και οι εξετάσεις και οι εκλογές. Ίσως συρρυκνώσουμε κατά ένα-δύο μέρες αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί δεν μπορεί φυσικά να έχουμε γιορτή του κρασιού την ημέρα των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει, εμπλουτίζεται κάθε φορά και με τον τόπιο δυναμικό, καλλιτεχνικό ενώ και πνευματικό, και γίνεται στην ουσία ένα εργαστήρι παιδείας και μάθησης. Το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ είναι κάτι που είναι μοναδικό, γίνεται στο Ρέθυμνο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή αυτή την προσπάθεια να την έχει αγκαλιάσει ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο οποίος ο γνωστός διάσημος μουσικός διθέτης, που είναι τώρα ο Γενικός Διευθυντής και στο Ίδρυμα Νιάρχος, ο οποίος εκείνος κανονίζει τα πάντα φυσικά αμυστή. Το Ρεθυμιώτικο Καρναβάλι πραγματικά είναι, όπως το είπε και ο κύριος Νίνος, είναι οι καρναβαλιστές η ψυχή, ο Δήμος έχει μια συγκεκριμένη αποστολή, χρηματοδοτεί. Το θέμα των αποθηκών και όλα τα υπόλοιπα είναι υπεσχημένα, τα χρήματα κρατιώνται για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει όμως θέμα με διάφορες διατάξεις, διότι ξέρετε, τίποτα δυστυχώς που έχει γίνει σε παλιότερες εποχές και δεν έχει να κάνει με τους τότε δημοτικούς άρχοντες, έχει να κάνει με τις νοοτροπίες των εποχών, δεν υπήρχε καμία οικοδομική άδεια. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα θέλει μια διαδικαστική, αν θέλετε, προσπάθεια που νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχουμε μιλήσει με τους εκπροσώπους των καρναβαλιστών. Γενικά όμως το Ρέθυμνο, και μου κάνει εντύπωση, γίνονται όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίνος ήδη, οι ημέρες του Ρεθύμνου, μια καταπληκτική εκδήλωση, κατά ένα μήνα, όλα αυτά που λέγεται τους δρόμους για τα δρόμενα, σε όλα τα μουσεία, σε όλους τους χώρους, γίνονται εκθέσεις, απαγγελίες, συναυλίες. Το Ρέθυμνο είναι ζωντανή πόλη και αυτό, να ξέρετε, καταφέραμε να το διαχύσουμε σε όλη τη χρονιά, γιατί ποντάρουμε μέσα από αυτών των εκδηλώσεων στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου του Ρεθύμνου. Πάντως, εγώ σαν ακροατής και συντονιστής αυτής της συζήτησης, σε αυτό το μέρος χαίρομαι που δύο άνθρωποι που αύριο θα κρατήσουν τα ενία του Δήμου, αν είναι ο κύριος Μαρινάκης θα συνεχίσει, αν είναι ο κύριος Νίνος θα αναλάβει, έχουν βάλει τόσο ψηλά τον πύχη για κάποιες εκδηλώσεις, και ξεκινάω με το Ρεθυμιώτικο Καρναβάλι, που θέλω να σας πω ζηλεύουν πολλές άλλες κριτικές πόλεις και πολλές άλλες
ελληνικές πόλεις. Άρα ένα θέμα, επειδή βλέπω και από τα μηνύματα που έρχονται, είναι ότι ή το ένας ή το άλλος, το Ρεθυμιώτικο Καρναβάλι και τους φορείς πολιτισμού θα τους αναδείξει ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ένα όπλο, και το ξαναβάζω σε εισαγωγικά το όπλο, που ζηλεύουν πάρα πολλοί Δήμοι στην Κρήτη και έχουν επιχειρήσει και να κάνουν. Δεν μπορώ να το αντιγράψουν. Το είχα πει στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κουράκη τότε, ότι το καρναβάλι μας δεν είναι προϊόν που πληρώνεται. Είναι, πρέπει να βάλεις στο DNA τον συμπατριωτό σου αυτό το σκουλίκι. Από την πρώτη μέρα που τελειώνει το καρναβάλι, να αρχίζει η δημιουργία του επόμενου. Πάντως εδώ ο Τηλεθέατης λέει ότι το Ηράκλειο το βάζει πάντα μία εβδομάδα πριν για να μην κόψει κόσμο από το Ρέθυμνο. Ναι, ήταν και αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Όχι, ήταν μία συμφωνία με τον Γιάννη Κουράκη. Ήταν μία συμφωνία που είχατε κάνει με τον κύριο Κουράκη τότε, το θυμάμαι. Και πραγματικά τη σέβεται το Ηράκλειο και αυτό το τιμά. Ξέρετε τι έχω πει. Όλοι κάνουμε σπουδαία πράγματα. Δεν είναι ανάγκη ο ένας να καπελώνει τον άλλο. Εμείς να σεβαστούμε τους θεσμούς του Ηρακλείου, οι ικανότητες τους δικούς μας και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Έτσι αλλιώς η Κρήτη είναι μία και ενιαία. Ακριβώς. Και η κάθε γωνιά της έχει τη δική της δυναμική. Κύριε, θα πάω στο επόμενο διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δύο υποψήφοι δήμαρχοι του Ρεθύμνου απόψε εδώ, ζωντανά, στην Κρήτη TV και την εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 11.30. Μιλάμε για το Ρέθυμνο και σημείο αναφορά στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ή πιο σωστά των δημοτικών εκλογών του Ρεθύμνου. Ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Νίνος είναι μαζί μας. Είναι οι δύο άνθρωποι που εσείς επιλέξατε να διεκδικήσουν το Δήμο στον δεύτερο γύρο της Κυριακής. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαρινάκη. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε περίπου ένα μισάωρο. Και θέλω λίγο να σταθούμε στο όραμα της επόμενης ημέρας. Τι είναι αυτό που ο Γιώργος Μαρινάκης θεωρεί ως κάτι το οποίο μπορεί να μην το έτρεξε τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει τώρα να το τρέξει. Τι είναι αυτό που γιγαντώνει το δικό του όραμα για το Ρέθυμνο, και βεβαίως το ίδιο ερώτημα θα τεθεί και στον κύριο Νίνο. Το Ρέθυμνο δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι μια πανεπιστημιούπολη, είναι ένας διάσημος τουριστικός προορισμός, έχει όμως και ενδοχώρα και πρωτογενή παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα παντρέψουμε για να δημιουργηθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη και να μην έχουμε κατοίκους που να τους διώχνει ο τόπος τους. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα με τους νέους ανθρώπους πλέον σε όλη την Ελλάδα. Στο Ρέθυμνο έχουμε ακόμα ζήτημα με τους νέους επιστήμονες. Οι υπόλοιποι επαγγελματίες νομίζω ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Όμως, πρέπει όμως να πούμε και μια άλλη αλήθεια. Εάν δεν μπει ο πρωτογενής τομέας και να πάρει τη θέση που του ανήκει στο ράφι και των μεγάλων αλυσίδων και στα εστιατόρια μας και στα ξενοδοχεία μας, φοβάμαι ότι σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε ακτινοτροφία ούτε γεωργία. Αν έλειπαν οι κοινοτικές επιδοτήσεις, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή παραγωγός και κτηνοτρόφος. Άρα θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη βάση σε αυτό που λέμε στους δήμους της ενδοχώρας, στους πρώην δήμους της ενδοχώρας, γιατί δεν πρέπει να τονίσουμε ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο ο αστικός ιστός του Ρεθύμνου, είναι και η δυναμική ενδοχώρα του που έχει αρκετά ανοιχτά ζητήματα. Έχει ανοιχτά ζητήματα. Όπως το σχέδιο πόλεως, οι οικισμοί. Ξέρετε, το θέμα των οικισμών πάει καλά. Είμαστε στην υπογραφή στον πρώτο της Δημοκρατίας. Άρα έχουμε τώρα ένα εργαλείο για να εκδώσουμε σωριδών τα υπόλοιπα προεδρικά διατάγματα, κάνοντας φυσικά την προεργασία που δεν θα είναι λίγη για τον καθένα, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε κοινή απόφαση αυτό το πράγμα να το τρέξουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πρέπει να δούμε το Ρέθυμνο σαν πύλη εισόδου. Το μεγάλο πόνεμα του εθνικού δρόμου έχει εξαγγελθεί από όλα τα κόμματα εξουσίας ότι το έχουν βάλει σε πρώτη προτεραιότητα. Ελπίζω να γίνει μια λύση, αλλά να μην είναι μια πρόχειρη λύση. Άρα θεωρείτε ότι εκεί η αυτοδιοίκηση πρέπει να πιέσει πιο ασφικτικά, πρέπει να έχει έναν πιο διαδραστικό, παρεμβατικό λόγο. Βεβαίως, η αυτοδιοίκηση πρέπει να πιέσει και ως προς την ποιότητα αυτού του δρόμου, να μην είναι δηλαδή ένα ξεπέταγμα της Κρήτης για λόγους οικονομικούς και να μην κάνουμε κάτι σωστό, το οποίο, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να επαναληφθεί αν δεν περάσουν πάλι 50-100 χρόνια. Το λιμάνι μας είναι ένα θέμα το οποίο ευτυχώς οι μελέτες που με χρήματα της περιφέρειας έχουν εξελιχθεί αυτά τα χρόνια είναι έτοιμες
να δημοπρατήσουμε έργα, αφού φυσικά εξασφαλίσουμε περίπου 17 εκατομμύρια για να αποκτήσουμε ένα θωρακισμένο λιμάνι που δεν θωρακίζει μόνο το λιμάνι, αλλά θωρακίζει και την παλιά πόλη. Σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι το Ρέθυμνο δεν έχει μπει ακόμα δυναμικά στο χάρτη της κρουαζιέρας, την ώρα που το Ηράκλειο και τα Χανιά έχουν κάνει άλματα, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος έχει κάνει βηματισμούς. Βεβαιότατα. Αυτή τη στιγμή το μέγεθος των πλοίων δεν μπορεί να είναι μεγάλο. Μας είχε επισκεφθεί το Μέγα Σάββατο ένα καταπληκτικό κρουαζερόπλοιο, μόλις 3 μηνών κατασκευή, το επισκεφθήκαμε, αλλά είχε μέσα 250-300 ανθρώπους. Η μεγάλη κρουαζιέρα δεν μπορεί να προσεγγίσει το δικό μας λιμάνι. Εκτός για Μπάι Αράδο. Θα μου πείτε βέβαια και στη Σαντορίνη έτσι πηγαίνει. Ξέρετε, η κρουαζιέρα. Λέμε για την κρουαζιέρα. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έχεις κρουαζιέρα το 21, πρέπει να σε βάλουν στο 19 οι εταιρείες στο δικό τους χάρτη. Ήδη έχουμε κατακτήσει. Πάντως οι εταιρείες ζητούν, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το ρεπορτάζ, πολύ ψηλά στάνταρτ στα λιμάνια μιας πόλης, μιας περιοχής. Η Σαντορίνη και η Μύκονος έχουν αυτό το brand name που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δημοφιλής. Έτσι κι αλλιώς οι εταιρείες κρουαζιέρας πουλούν Κρήτη και το κρουαζιερόπλιο, αν θα δέσει στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, έχει βάλει ως προορισμό του την Κρήτη. Άρα νομίζω ότι εκεί το Ρέθυμνο πρέπει να κάνει πολύ μεγάλους βηματισμούς. Νομίζω ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι και εφικτός, γιατί ξέρετε, έχουμε σοβαρά πλεονεκτήματα σαν προορισμός. Με το που δένει το πλοίο, σε ένα λεπτό είναι στην καλύτερη πλάση και σε ένα ιστορικό κέντρο που δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε αυτοκίνητο ούτε να ταλαιπωρηθείς. Παραπέρα, για εκείνους που είναι φυσιολάτρες, υπάρχουν άλλα σημεία. Για αυτούς που είναι, τους αρέσουν τα μουσεία, έχουμε την Ελεύθερνα. Έχουμε τώρα, θα δημιουργηθεί το ιστορικό των Αρμένων, είναι η αρχαία Λάπα, είναι δηλαδή. Η Αραμονή Αρκαδίου. Αυτό είναι ο θρησκευτικός τουρισμός που διασυνδέεται με την Ελεύθερνα. Γι' αυτό και τώρα στα ολοκληρωμένα χωρικά βάλαμε τις πολιτιστικές διαδρομές σαν ένα μεγάλο έργο που θα δώσει μια όθηση και στον τουρισμό το φυσιολατρικό. Γενικά, να ξέρετε, το Ρέθυμνο πράγματι είναι ένας τόπος που, όπως λέει και ο ποιητής, δεν πας αλλά επιστρέφεις. Κύριε Νίνο, αντιλαμβάνομαι ότι το όραμα της επόμενης μέρας έχει να κάνει και με ένα Ρέθυμνο που θα έχει μια παρεμβατική δυναμική σε πράγματα που ενδεχομένως το έχουν φέρει λίγο πιο πίσω σε σχέση με άλλες κρητικές πόλεις, και αναφέρομαι κυρίως το Ηράκλειο και τα Χανιά. Το όραμα έχει να κάνει, κύριε Δασκαλάκη, με δύο, νομίζω, διακριτές ενότητες. Η μία είναι η γεωμένη πραγματικότητα και η άλλη είναι λίγο το συναίσθημα, η κοινωνική διάσταση, το πώς οραματίζεσαι να δεις τον τόπο σου, τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τα οποία θέλουν συνεχή φροντίδα και εργασία. Θα ρίξω περισσότερο βάρος, γιατί το άλλο γίνεται με πράξεις και ενέργειες, το δεύτερο που σας είπα, στο πρώτο. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τα μεγάλα έργα υποδομών στον τόπο μας έχουν μείνει πίσω. Ανακαλύψαμε το λιμάνι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ενώ το λιμάνι Ευαγγελιζόμαστε κρουαζιέρα, ευαγγελιζόμαστε ακτοπλοϊκή σύνδεση και το λιμάνι μας στην ουσία δεν είναι προσβάσιμο. Λόγω αβαθών. Κάνουμε master plan, ενώ είχαμε master plan το οποίο είναι στα σιρτάρια. Έχουμε εξαγγείλει από το 2014 με την παρούσα δημοτική αρχή, με τον κύριο Αλεφαντινό, τότε υπεύθυνο λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου, ένα master plan το οποίο όποιος το είδε λίγο αγχώθηκε, για να μην πω άλλη έκφραση, για το τι προέβλεπε να κάνει στη Μαρίνα και στον προβλήτα υποδοχής της κρουαζιέρας. Δεν μπορούμε όμως να λέμε στον τόπο, στους συμπολίτες μας, ότι εργαζόμαστε να φέρουμε την κρουαζιέρα, όταν δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα προς το κομμάτι των υποδομών. Και όντως το Ρέθυμνο είναι ξεκάθαρο σε ποιους τρεις πυλώνες στηρίζει και την ανάπτυξή του και την ευημερία του και το μέλλον του. Είναι ο τουρισμός, είναι το πανεπιστήμιο, είναι και ο πρωτογενής τομέας. Εκεί νομίζω συμφωνούμε όλοι, και με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στην ανάγνωσή μας νομίζω ότι στοχοθετούμε και τα επόμενα βήματα. Το ζητούμενο, γιατί δεν έχουν γίνει. Στον τουρισμό έχουμε φτάσει, θεωρώ, στο πικ του μοντέλου, του τουριστικού μοντέλου και του προϊόντος, όπως τα τελευταία 20-25 χρόνια το πουλάμε, αν θέλετε, ας το τραπεί ο όρος, το προωθούμε στις τουριστικές αγορές. Ξέρετε, ανοίγουν αγορές άλλες, οι οποίες είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές ως προς τα κόστη τους και ως προς την παροχή υπηρεσίας τους μέσα εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Το ανταγωνιστικό δικό μας κομμάτι, πέραν της φιλοξενίας και των ιδιαίτερα υψηλών τουριστικών υποδομών που διαθέτουν ιδιώτες επενδυτές στο Ρέθυμνο, είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός
που βρίσκεται πραγματικά σε πολύ μικρή ακτίνα για τον επισκέπτη και για τον μόνιμο κάτοικο, αλλά μια και μιλάμε για τον τουρισμό, αναφέρομαι στον επισκέπτη, ώστε προσεγγίζοντας το Ρέθυμνο, είτε αυτή τη στιγμή μόνο μέσω οδικού δικτύου, είτε μέσω θαλάσσης, θα μπορεί να απολαύσει το ενετικό λιμάνι, το οποίο όμως ενετικό λιμάνι δεν έχει γίνει καμία εργασία επισκευής, δεν έχει γίνει καμία συντήρηση, καμία ανάπλαση. Τώρα τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, είστε 13 τώρα χρόνια. Τώρα τελειώνει η εργολαβία. 13 χρόνια. Τίνετε να το ξεχνάτε. Εσείς δεν είστε 13 τίνετε μέρες. Τίνετε να κλείνετε τα μάτια σας και γίνει στο Ρέθυμνο. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άλλοι που τα το βλέπουν. Το στολίδι του Ρεθύμνου και έχει παραμείνει αμετάβλητο σε όλη τη δημοτική σας θητεία, για να μην πω ότι πέρασε και από κάποιες δύσκολες περιόδους. ΒΟΑΚ, συμφωνώ και εγώ την απόλυτη προτεραιότητα και δεν άπτεται απολύτως των αρμοδιοτήτων του Δήμου, όμως οφείλει ο Δήμος Ρεθύμνης να διεκδικήσει και να αναζητήσει λύσεις στην πρόσβαση του τόπου μας μέσω του βορειοδικού άξονα. Ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε λύσεις και να τρέξουμε με άλματα πλέον, λόγω της καθυστέρησης, σε έργα υποδομών. Δεν μπορούμε να έχουμε τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία στην Ελλάδα και να έχουμε τα λίμματά μας να πέφτουν στις θάλασσές μας. Αυτά τα θέματα οφείλαμε να έχουν λυθεί, να έχουν τακτοποιηθεί πολλά χρόνια πίσω. Ακόμα έχουμε εκκρεμότητες. Αποχετευτικό δίκτυο διαχείρισης λιμάτων της ναυαρχίδας τουριστικού μας προϊόντος, που είναι το ανατολικό μέτωπο της πρώην Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου. Ακόμα τα πράγματα είναι όπως τα παρέλαβε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα. Αυτά πρέπει να τρέξουν. Και πρέπει να τρέξουν από την επομένη των εκλογών. Θα ήθελα να απαντήσω. Κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, ακούστε. Από το τελευταίο. Είμαι πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Εχθές μου στείλε επιστολή ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου για να με ερευνήσω για την Πελοπόννησο, που θεωρείται ότι αδικείται από το υπηρεσιακό πρόγραμμα, το εθνικό που συμμετέχω μαζί με τρεις υπουργούς και δύο συναδέλφους αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο να λέγονται αυτά τα πράγματα. Η περιοχή του Αρκαδίου. Από τα έργα σας κρίνεστε. Όχι από τις προθέσεις. Η περιοχή του Αρκαδίου ήταν με μία μελέτη και η οποία και περιβαλλοντολογικό πρόστιμο φάγαμε, τα αλλάξαμε, τα νομοποιήσαμε, περάσαμε όλες τις δυσκολίες και προσκρούσαμε στην άρνηση των ιδιοκτητών για να γίνουν τα αντιλιοστάσια. Είμαστε στο στάδιο της απαλωτρίωσης. Άρα δεν υπάρχει αποχέτευση. Όχι. Οι λύσεις υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι. Κύριε Μαρινάκη, το πρώτο πράγμα που βρήκα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αυτού του έργου το Σεπτέμβριο 2014. Και έκτοτε σας έχω ρωτήσει και έχω ενοχλήσει και τον κύριο Θεοδωράκη από την ΔΕΙΑΡ επανειλημμένες φορές και πάντα έπαιρνα την ίδια απάντηση. Λοιπόν, εγώ χρεώνω αδιαφορία εκεί. Ωραία. Και να το ξέρετε. Όχι, βέβαια. Και σας χρεώνω αδιαφορία και οι κάτοικοι του Αδελιανού και του Άδελε και του Πηγιανού. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, αυτή τη στιγμή το Ρέθυμνο εκτελεί περί τα 20 εκατομμύρια έργα αποχετεύσεων. Και θέλω να μου πούν όλοι εκείνοι που κάνουν κριτική με ποιο εργαλείο θα τα κάνουν. Την ανταποδοτικότητα, δηλαδή τη φορτώση στους πολίτες. Ξεχνάνε ότι η νομοθεσία ούτε καν το βιολογικό δεν άφηνε να τελειώσει αν δεν αλλάζαμε τον νόμο με επιπουργία Σκουρλέτη. Ξεχνάνε ότι και τώρα ο Φιλόδημος προβλέπει για την Εδωχώρα διαχείριση λιμάτων, ενώ απαγορεύεται η περιφέρεια να πληρώνει τέτοια έργα κάτω από 2.000 οικισμούς. Και παλαιότερα δηλαδή, υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, όχι, κύριε Μαρινάκη. Και τότε τα απορροφήσαμε. Όχι, βέβαια. Εντάξει. Όχι, δεν ήμουν εγώ τότε στο Δήμο Αρκαδίου. Εγώ ξέρω ότι οι οικισμοί όλοι ρίχνουν τα λίματα στα Ρώμα. Λοιπόν, όλοι οι οικισμοί. Όποιο οικισμό επισκέφτηκα, λοιπόν, ναι, τα λίματα πάνε για στα ποτάμια και καταλήγουν στη θάλασσα. Για να καταλάβετε. Σε όλο το Δήμο. Σε όλο. Για να καταλάβετε την προτεραιότητά μου για το θέμα των λιμάτων. Ο μικρός Δήμος Ρεθύμνης αυτή τη στιγμή έχει λύσει το θέμα των αποχετεύσεων σε όλα, σε όλους τους οικισμούς και φυσικά στην πόλη. Γιατί δεν συνέβαινε κάτι με τους γειτονικούς? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ήδη εξελίσσονται μελέτες. Μάλιστα. Εγώ εδώ δεν το τύπωσα το πρόγραμμα σήμερα, ούτε το θυμήθηκα ότι έπρεπε να δώσω πρόγραμμα στους Ρεθυμνιώτες την προπαραμονή των τελευταίων εκλογών. Το είχα εδώ μέσα. Υπήρχε εν τη ρήμη του λόγου σας το παραδεχτήκατε. Όχι, όχι, καθόλου δεν πειράζει, σας το έφερα και έντυπο για να ξέρετε, το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη. Πριν από 3 Απριλίδα θα μας έλεγε το όραμά του. Ευτυχώς που ήρθε η Πέμπτη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πέμπτη, το όραμα, κύριε Μαρινάκη. Ναι, το όραμα είναι, μήπως είναι όνειρο. Μόνο σε εσάς. Και μάλιστα σε εξυπηρικό. Γιατί μάλλον για όνειρο στους λοιπόν, έξι είναι. Λέω να προχωρήσουμε την συζήτηση. Επειδή δεν έχουμε χιούμορ. Και έχουμε και γνώσεις περί της λογοτεχνίας. Τι να κάνουμε. Και εκεί. Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, λέω να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Μένει περίπου, από ό,τι βλέπω, 14 λεπτά, 15 λεπτά. Στην τελική ευθέα λοιπόν αυτής της συζήτησης εδώ, που νομίζω ότι καταφέραμε σε συνδυασμό και με το πρώτο debate που το ανοίξαμε περισσότερο, να αγγίξουμε αρκετά από τα ζητήματα που αφορούν το ρέθμα. Βεβαίως και δεν μπορούμε να αγγίξουμε όλα τα θέματα, όπως για οποιοδήποτε Δήμο, και αυτό οι τηλεθεατές το αντιλαμβάνονται. Κύριε Νίνο, έρχομαι σε εσάς. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που έχετε θέσει ως βασική προτεραιότητα και έχει να κάνει με έναν καθαρό λόγο απέναντι στους πολίτες. Τι είναι αυτό που δεσμεύεστε απέναντι στους πολίτες του Ρεθύμνου, εφόσον εσείς αναλάβετε τα ενία της πόλης και του Δήμου από την Δευτέρα, όσον αφορά το προσωπικό σας στοίχημα, αλλά και τα οικονομικά. Την οικονομική δυναμική που έχει αυτός ο Δήμος. Κύριε Δασκαλάκη, η αιμοδοσία των συμπολιτών μας προς το Δήμο Ρεθύμνης είναι πραγματικά υποδειγματική. Ακόμα και τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων, οι συμπολίτες μας ήταν όχι απλά συνεπέστατοι, αλλά επέδειξαν μία διάθεση στήριξης του δημοτικού συστήματος, η οποία πραγματικά ήταν αξιέπαινη. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή έχει έρθει ερώτημα, ρωτούν και τους δύο οι τηλεθεατές από το Ρέθυμνο, να πείτε, λέει, αν δεσμεύεστε και για το νερό. Τι θα κάνετε με το νερό? Χαρακτηρίζουν το νερό στο Ρέθυμνο ακριβό. Είναι το ερώτημα κοινό και για τους δύο, και για να είμαι σωστός, θέλω να το βάλω και αυτό με μια γρήγορη τοποθέτηση από εσάς. Κύριε Νίνο, συνεχίστε. Και αυτά τα οποία θεωρώ ότι είναι οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την επόμενη Δημοτική Αρχή, και δεν έχουμε καθόλου περιθώριο για χάσιμο, είναι η καθημερινότητα, είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα έργα υποδομής, τα μεγάλα έργα υποδομής, η ιεράρχηση δηλαδή αυτών των έργων, είναι το λιμάνι, το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Είστε μηχανικός. 5 χρόνια οι μελέτες γίνονται. Μπορεί να γίνει λιμάνι χωρίς μελέτη? Εμείς είμαστε μελετητές. Κύριε Μαρινάκη, είστε 13 χρόνια δήμαρχος. Μα για τώρα μα τριούτα. Και 5 χρόνια να κάνετε μελέτες, δεν σας τιμά. Όχι. Και 5 χρόνια. Ούτε αυτό δεν ρωτήσατε πώς έγινε. Δεν σας τιμά. Ούτε αυτό δεν έχετε ρωτήσει. Ξέρετε κάτι? Σαν τη Έχω σκόνη, περνάτε από τη χαραμάδα. Έχω συνονοηθεί με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, ο οποίος είναι μελετητής. Ο κύριος Ρομπογιαννάκης. Και έχετε επιδείξει απίστευτη αδιαφορία. Εμείς. Ειδικά στο κομμάτι της διάβρωσης των ακτών, με αναγκάζετε να πω πράγματα που δεν θέλω να τα πω δημόσια, αλλά θα σας τα πω. Η διάβρωση των ακτών που το Ρέθυμνο, αν πρέπει να το προστατεύσεις, φυσικά έχει να κάνει με τη μετακίνηση της άμμου. Όταν θέλεις να προστατεύσεις. Αν είστε μεσί της μελετητών, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είμαι δήμαρχος πόλης και δήμου. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά μας? Εγώ δεν είμαι μεσί της. Ολοκληρώνω, κύριε Σκαλάκη, ολοκληρώνω. Υπάρχουν σοβαρά έργα υποδομών, τα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Ακόμα και αυτό που είπα πριν, η διάβρωση των ακτών, που για το Ρέθυμνο είναι ζωτικής σημασίας. Έχει καταγραφεί, έχει αποτυπωθεί, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Χρόνο με το χρόνο δημιουργεί θέμα στις ακτές του Ρεθύμνου. Υπήρχε, έχει εντοπιστεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Και υπάρχει αδιαφορία από το Λιμενικό Ταμείο, που είναι ο φορέας ο οποίος έπρεπε να προχωρήσει τη μελέτη σε συνεργασία με το ΙΤΕ. Και με ιδιώτες μελετητές. Η οποία δεν προχώρησε. Το λιμάνι, το οποίο έχει πραγματικά αφαιθεί στην τύχη του. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος που ασχολείται με οικοδομές να πει ότι έχει μπαζωθεί το λιμάνι μας. Είναι μπαζωμένο. Όπως μπαζώθηκε και ο κεντρικός πλακοσκεπής οχετός, ο οποίος εκτόνωνε ένα πολύ μεγάλο, από τα 3 μεγάλα ρέματα που έχει το Ρέθυμνο, το ρέμα Σινατσάκι. Με κίνδυνο να έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, και αυτό ήταν ολιγορία, δική σας ολιγορία, της δημοτικής σας αρχή ολιγορία, να καθαριστεί ένας πλακοσκεπής οχετός. Και αναγκαστήκαμε να ξοδέψουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Εντάξει, βεβαίως. Έχετε απίστευτο φράσος. Ακούστε κάτι. Λοιπόν, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Έχω την άποψή μου. Αλλά είναι λάθος. Τεχνικά λοιπόν, όπως και συνομίλησα με τη ΔΕΙΑΡ και με τον εργολάβο ο οποίος εκτέλεσε το έργο, οφείλατε να έχετε μπει και να καθαρίσετε τον πλακοσκεπή οχετό με συντηρήσεις και από τη μεριά της θάλασσας, όπως μπήκαν όταν έφραξε, και από την πίσω μεριά από τη λεκάνη ανάσχεσης. Χωρούσε? Ποτέ δεν μπήκατε. Μπαζώθηκε και δεν μπορούσε να μπει το Bobcat. Όταν προσπαθήσατε να μπείτε, ήταν πλέον αργά. Ναι, και ξοδέψαμε 500.000 ευρώ. Λοιπόν, τα έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω, τα έργα υποδομών, τα οποία έχουν μείνει πίσω. Πού τα βρήκατε αυτά τα νούμερα, πείτε μας παρακαλώ. Πού τα βρήκατε? Τα έργα υποδομών που έχουν μείνει πίσω. Κύριε Μαρινάκη. Πάρα πολύ σοβαρά. Είπα πριν για τον περιφερειακό δρόμο. Είναι διανοίξεις μέσα. Αφορούν τις διανοίξεις και άλλων οδών πέραν του περιφερειακού.
Μιλάμε για τα περιφερειακά πάρκινγκ. Μιλάμε για την επέκταση σχεδίου πόλεως που έχει διαμορφώσει μια σφιχτική κατάσταση εντός της πόλεως. Μιλάμε για την εγκατάλειψη των οικισμών. Είναι όλα στην ατζέντα της επόμενης μέρας. Οδοφωτισμός. Συζητάμε για αυτό το έργο από το 2016. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη την οποία αναθέσαμε. Υπάρχει στα συρτάρια του Δήμου. Ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Το Ρέθυμνο είναι σκοτεινό. Οι γειτονιές είναι σκοτεινές. Οι οικισμοί δεν αλλάσσετε λάμπα. Σας λέω τα απλά, τα οποία μπορεί να ακούγονται για εσάς απλά. Για τον κάτοικο όμως είναι η καθημερινότητά του. Και δείχνει το ενδιαφέρον την αδιαφορία του συστήματος. Πηγαίνω σε πιο σοβαρά θέματα. Οι γειτονιές της πόλης. Ξεχασμένες. Έχουν εξαγγελθεί και το 10 και το 14 έργα αναπλάσεων στις γειτονιές. Εάν προχωρήσει κάποιος από τη Μωάτσου και νότια προς την πόλη του Ρεθύμνου, θα δει μία εικόνα η οποία από το 2006 δεν έχει αλλάξει καθόλου. Περιγράφεται τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που είναι εξασφαλισμένες στις γειτονιές να γίνουν. Και αυτό και μετά 13 χρόνια θα το κάνετε στα 18 σας χρόνια. Νίνο, θα το κάνουμε εμείς, κύριε Μαρινάκη. Όχι, δεν σας έχει ανάγκη πόλη, κύριε Νίνο. Θα το κάνουμε εμείς. Δεν σας έχει ανάγκη αυτό πόλη. Αυτό θα το κρίνουν οι συμπολίτες. Γιατί τόση ανακρίβεια στο ερευνημένο δεν έχω δει ποτέ σε κανένα. Το Στολίδι, όπως σας είπα πριν, επίσης έχει αφαιθεί στην τύχη του. Ανοδομές, χρήσης γης, κανονιστική παλιάς πόλης. Με τον κύριο Κρεβετζάκη βρήκανε βηματισμό κοινό. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν προαποφασισμένο κατά την ταπεινή μου άποψη και φάνηκε και από την προεκλογική περίοδο. Πριν είπατε ότι ήταν πολύ γρήγορα, τότε ήταν προφασισμένο. Ήταν προφασισμένο, γι' αυτό ήταν και γρήγορο. Κοιτάτε. Είναι πρόχειρο ή είναι προετοιμασμένο. Στην παλιά πόλη ήταν υπεύθυνος. Αλλά αναδιάλειμμα αλλάζουμε και ρεπορτάζ. Ήταν τόσο καλά προετοιμασμένο που δεν σας πήρε χρόνο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σοβαρά το είχατε κλείσει από πριν. Και μπράβο σας, ήταν ένα σχεδιασμός που σας βγήκε. Μέχρι εκεί όμως. Δεν ακολουθούν οι πολίτες. Οι συμπολίτες μας έχουν άλλη άποψη και θα τη δείτε. Θα τη δείτε. Προχωρά λοιπόν στην παλιά πόλη, δεν είναι πολύ σημαντική. Θέλω να ολοκληρώσετε όμως. Ολοκληρώνω. Στην παλιά πόλη, με όλες αυτές τις ενέργειες που οφείλαμε να έχουμε κάνει, ο κ. Κρεβετζάκης ήταν πρόεδρος κατοίκων παλιάς πόλης. Ο κ. Μαρινάκης ήταν δήμαρχος 13 χρόνια. Οφείλαν να έχουν θωρακίσει και να έχουν κάνει, όφειλαν να έχουν κάνει τις ενέργειες εκείνες. Και να αναδειχθεί η παλιά πόλη. Τώρα με τους νέους συμβούλους που έχετε βγάλει, θα το ρυθμίσουν την παλιά πόλη απολύτως. Είναι εξαιρετική η συμβουλή μας, κύριε Μαρινάκη. Είναι αξιοζήλευτη. Και ευτυχώς που εσείς είχατε πει και είχατε παροτρύνει. Ευτυχώς που έχω την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να πάρετε καμία απόφαση κανείς χωρίς τη δικιά μας ομάδα. Πάλι λέτε αλήθεια. Όχι βέβαια. Ο κύριος Κρεβετζάκης που υποτίθεται ότι προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εισήγαγε τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, όφιλε να γνωρίζει, γιατί εσείς το γνωρίζετε αλλά το αποκρύπτετε, ότι ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Όχι βέβαια. Με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τα διαβάζετε αυτά, κύριε Νίνο. Στο Κλεισθένη. Για πείτε μας, παρακαλώ. Εσείς έχετε μείνει στην παροχημένη νοοτροπία του Καλλικράτη και σε αυτό το οποίο έχετε μάθει να λειτουργείτε. Δηλαδή στις υψηλές πλειοψηφίες. Τελειώνω, κύριε Δημοτικό. Έχουμε κυβέρνηση Σιμώτα στο Δήμο Ρεθύμνης. Φυσικά και θα έχουμε. Βέβαια δεν θα έχουμε. Θα έχουν στα Χανιά με 26% την πρώτη Κυριακή και δεν θα έχουμε στο Δήμο Ρεθύμνης με 42%. Ναι, έτσι αυτό το αφήγημα θα πάρετε την Κυριακή στις εκλογές. Ο κόσμος να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο κόσμος έχει καταλάβει ούτε πολύ καν διοίκηση δεν μπορείτε να διορίσετε, κύριε Νίνο. Τι λέτε, κύριε. Βεβαίως. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από πού εκλέγεται. Η διοίκηση είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 91 διαβάστε, παρακαλώ. Η ποιότητα ζωής και η οικονομική επιτροπή. Λιμενικό ταμείο. Λιμενικό ταμείο. Και ΔΥΡ και νομικό πρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Νίνο, ολοκληρώστε όμως. Γιατί απομείνει 5 λεπτά. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος 13 χρόνια δεν μπορούσε να συνεργαστεί με κανένα, εξακολουθεί και έχει την ίδια νοοτροπία να ψάχνει τις πλειοψηφίες. Εμείς, δοθήσεις της ευκαιρίας, θέλω να σας πω ότι η λογική την επομένη των εκλογών είναι να καθίσουμε, να βάλουμε τις προτεραιότητες, να ιεραρχήσουμε τα σοβαρά ζητήματα του τόπου και να διαμορφώσουμε μια πλειοψηφία με 33 δημοτικούς συμβούλους. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα είναι μια ονειρική πραγματικότητα για το Ρέθυμνο. Κύριε Μαρινάκη, η επόμενη μέρα πολύ γρήγορα. Ακούστε. Είναι διαμορφωμένη η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά και τη δήλωση συνεργασία του κ. Κρεβετζάκη. Γιατί με τον κ. Ανδρουλάκη μιλήσατε. Βεβαίως. Και σας είπε. Βεβαιότατα. Συμφωνεί. Βεβαιότατα. Ακούμε αυτό που λέτε, είναι αναλήθεια. Μιλάτε έτσι. Αναλήθεια. Θα βγει ανακοίνωση τον κ. Ανδρουλάκη, αν θέλετε, αύριο. Μην βιάσει, κύριε Νίνο. Ότι συμπορεύεται μαζί σας. Βεβαιότατα.
Εξαιρετικά. Εσείς δεν ξέρετε καλά τις. Εξαιρετικά. Και μην δείτε και άλλες συμπόρευσεις. Ο κύριος Ταράς θα σας δώσει συμπόρευση. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πλειοψηφία που οραματίζεστε λοιπόν, για την επόμενη μέρα του Δημοτικού λοιπόν, Συμβουλίου. Λοιπόν, κύριε, ευτυχώς οι Ερεθεμιώτες θωράκισαν τη νέα αντίληψη με ένα εξαιρετικό ποσοστό και έτσι μπορεί να είναι ο Ερεθεμιώτης ήρεμος ότι η κυβερνησιμότητα του Δήμου είναι σε καλά χέρια. Εκείνο που απομένει είναι να είναι και ο κατάλληλος δήμαρχος. Πρέπει να ξέρετε ότι το λιμενικό ταμείο, η ΚΕΔΙΡ και το νομικό πρόσωπο διορίζεται από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να καταλάβει τη δημοκρατικότητά μου ο κύριος Νίνος, θα του πω ότι στις ΔΕΙΑΡ όμως, με δικιά μου παρέμβαση στο Υπουργείο, είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο που τον πρόεδρο τον διορίζει ο Δήμαρχος και ακόμα ένα μέλος. Τα υπόλοιπα 5 έως 9 πάλι από την πλειοψηφία. Δηλαδή δεν θα έχει μεν πλειοψηφία ο Δήμαρχος, αν δεν είναι και του πλειοψηφούντος συνδυασμού, αλλά τον πρόεδρο θα τον έχει εκείνος. Εγώ λοιπόν, όπου είχα να δείξω τη δημοκρατικότητά μου, το πιστεύω αυτό, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα διοίκησης, το επέβαλα στην νομοθεσία και υπάρχει. Εκεί όμως που δεν μπορούσα να κάνω παρέμβαση στα υπόλοιπα θέματα, επανακάνει ο κύριος Πατούλης. Δεν το εξασφαλίσαν αυτό. Στην ΔΕΙΑΡ μόνο υπάρχει αυτή η μέρημνα και είναι με δικιά μας εισήγηση. Να αφήσουν λοιπόν τα πέρι δεσποτισμού, ξέρω τα πει δημοκρατικότητα. Εμείς δεν είμαστε ποτέ. Μειοψηφικές πλειοψηφίες. Για ηγεμονία. Ο δεσποτισμός είναι ηγεμονισμός. Και εν πάση περιπτώσει να πάμε τη δικιά σας φράση. Εκεί λοιπόν που μπορούσαμε να κάνουμε παρέμβαση το κάναμε. Είναι λοιπόν ευτύχημα για το Ρέθυμνο ότι δεν μπορεί να γίνει πάρτι σε κανένα Μάλιστα. σημείο της διοίκησής του. Πάρτι λοιπόν, κάνατε εσείς κύριε Μαρινάκη. Εσείς κάνατε. Ναι, ναι. Και σας πιάσαμε να το κάνετε. Ναι, οπωσδήποτε. Σας Τι πιάσαμε. Να σας πω. Ακόμα τρέχουμε από τη σύλληψη. Ακόμα τρέχετε. Ναι, ναι, τρέχουμε. Τι εννοείτε πάρτι. Αναφέρομαι στην ΚΕΔΙΡ, ναι, ναι, κύριε Δασκαλάκη. Εντάξει. Το πάρτι το οποίο το σταματήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε και η δύναμη δημοτική, γιατί ο κύριος Μανάκης δεν συνειδητοποίησε ακόμα το αποτέλεσμα της Κυριακής. Δεν συνειδητοποίησε, όπως δεν συνειδητοποίησε και το 2014 την εντολή που έδωσε ο Ερεθεμιώτης, κύριε Θεμιώτησα. Η εντολή ήταν συνεργαστείτε. Μάθετε να δουλεύετε το καλό του τόπου. Δεν είναι ο Μαρινάκης η αυθεντία και ο Νίνος το αναγκαίο κακό. Αυτό δεν μπορεί να το διανοηθεί. Την Κυριακή λοιπόν οι Ρεθεμιώτες θα σας δώσουν την απάντηση λοιπόν, και θα δώσουν τη δυνατότητα στο Ρέθυμνο να φύγει από αυτό το λοιπόν, στενό πλαίσιο κύριε, το οποίο όχι, το έχετε καταδικάσει. Μία λέξη. Πρέπει να το ακούσετε. Το θέμα της συνεργασίας καλλιεργείται από... Είναι σαν τον ταγκό, θέλει δύο. Δεν ξέρετε να χωρέσετε. Ακόμα και σήμερα δεν μου κάνατε μία επεξεργασμένη πρόταση. Δεν μου φέρατε. Αυτό αντιληφθήκατε. Ούτε μία εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5 χρόνια δεν είδα μία πρόταση που να πείτε έτσι και όχι έτσι. Και τις βάλατε στο αρχείο. Όχι. Τι αστιώτες χωρίς εισηγήσεις. Τον κάλεσα. Κύριε Μαρινάκη. Τον κάλεσα εν υπόγραφα και στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό να μου δώσουν σχέδιο και να συνεργαστούμε. Αρνήθηκαν. Δεν πατούσαν τα πόδια τους ούτε καν σε επιτροπές επίτηδες για να μην γίνει διαβούλευση στην Οικονομική Επιτροπή, για να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουν σοου. Τώρα θυμάστε τον παλιό, καλό σας αυτό. Όχι, πραγματικά. Λέτε τρομερές αναλύσεις. Σοβαρά το λέτε. Τρομερές αναλύσεις. Μα τι λέτε τώρα. Τρομερές. Έχετε ψηφίσει. Δεν έχω μία απουσία όταν ήμουν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά το δεύτερο χρόνο. Δεν έχω λείψει από ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, λέτε τρομερές αναλύσεις. Σας έχει γίνει έξι. Συνεργάτη σας λέω. Σας έχει γίνει έξι. Λοιπόν. Επειδή λέει ψέματα, αποχώρησε από τις επιτροπές επίτηδες για να κάνει αυτό το σοου. Να μην πηγαίνουν τα μέλη στους προϋπολογισμούς ούτε στο τεχνικό πρόγραμμα. Πηγαίνατε, τι ψηφίζατε λοιπόν. Βεβαιότατα. Έτσι εσείς... αντιληφθήκατε την παρουσία. Για το όνομα του Θεού. Έτσι την αντιληφθήκατε θα σας φέρω, γι' αυτό λοιπόν, και λειτουργεί. Αύριο έτσι. Έχουμε την πέτση σε άλλο κανάλι. Εντάξει. Θα σας φέρω το απουσιολόγιο λοιπόν. Αφού το θέλετε, θα σας το φέρω. Όχι να με διαψεύδετε εμένα σε γεγονότα. Να πάρω το λόγο παρακαλώ. Κύριε Νίνο. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη. Είναι ο γνωστός κύριος Μαρινάκης που έχω ζήσει τα 5 χρόνια. Κύριε Νίνο, εσείς το γνωστός δεν, γι' αυτό το ρέθμα δεν σας πιστεύετε. Ευχαριστώ. Και να το ξέρετε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα η πορεία και η συμπεριφορά και η συμμετοχή του ομιλούντα στα δημοτικά δρόμενα την τελευταία πενταετία. Ουδένα δημοτικό αυτό συμβούλιο είπα. Πλην ενός. Το συνεργατό το διορθώσατε είπα. Μετά. Όχι ουδένος, καθόλου ποτέ. Πλην ενός, το οποίο ήταν 5 λεπτά διάρκειας. Και ήταν για ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο δεν το πρόλαβα, ήμουν στην Οικονομική Άχι. Επιτροπή. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Θέλω να ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης έχει στο ενεργητικό του, στην εμπειρία του, μία παρουσία ως αντιπολίτευση στο Δήμο Ρεθύμνης πριν αναλάβει τα ενία ως Δήμαρχος Ρεθύμνης.
Μία αντιπολιτευτική περίοδο είχατε. Ναι. Ποια ήταν η συμβολή σας αυτή τη δημοτική περίοδο? Αυτό πιστεύετε? Κάνατε, έψαξα τα πρακτικά πραγματικά. Έβλεπα αυτό το τεράστιο αφήγημα το οποίο αναπτυσσόταν όλη την πενταετία και πραγματικά ήθελα να δω αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ηγείται του Δήμου Ρεθύμνης, είναι ο μπροστάρης της κοινωνίας μας. Τι έκανε την περίοδο που ετοιμαζόταν να γίνει δήμαρχος? Τι προετοιμασία, τι συνεισφορά, τι προσέφερε στο δημοτικό σύστημα? Θα σας τα κρατάω λοιπόν και εγώ αύριο να δείτε τις φρασούλες που λέγατε. Αν είναι αυτός ο προϋπολογισμός, δεν τον ψηφίζω. Αν είναι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, έχετε τα λεφτά. Ναι. Δεν το ψηφίζω. Αυτή ήταν η συμβολή σας. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι και άλλο. Ξέρετε, και να τελειώνουμε, και να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι. Σας θυμίζω τη φρασούλα εκείνη την τρομερή που είχατε πει περί σχολής δημάρχων στον κύριο Αρχοντάκη, που είχατε πει το εξής αμίμητο. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να μας πούνε. Εγκαλούσατε τον κύριο Αρχοντάκη τότε, εάν θεωρούν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκγενετής χάρισμα. Έχετε και μια εφράδια, η οποία είναι ιδιαίτερα πολύ έτσι γλαφυρή. Ουσία όμως, να, έτσι. Πολύ ουσία, πολύ ουσία. Να μας πούνε επίσης από πού σπουδάσανε, λέγατε, δήμαρχοι και δημοτικά στελέχη και πότε έκλεισε αυτή η περιβόητη σχολή. Τότε είπατε αυτό στον κύριο Μαρνάκη. Φαίνεται να το έχετε ξεχάσει. Στον κύριο Μαρνάκη, στον κύριο Αρχοντάκη, συγγνώμη. Σας το θυμίζω λοιπόν εγώ σήμερα. Λοιπόν, γιατί φαίνεται να έχετε ξεχάσει ή θεωρείτε ότι έχετε τελειώσει εσείς αυτή τη σχολή. Κύριε Ανίνο, κύριε Μαρνάκη. Δυστυχώς θύτευσα και το επιδοκιμάζουν και άλλοι πολλοί. Ώρα είναι να φυτέψουν κι άλλοι. Αξιότιμοι υποψήφοι δήμαρχοι του Ρεθύμνου. Μια χαρά σας παρακαλώ τώρα. Έχουμε από ένα λεπτό καθένας. Κύριε Μαρνάκη, γιατί πρέπει οι Ρεθυμιώτες και οι Ρεθυμιώτισσες την Κυριακή να συμπορευτούν και πάλι μαζί σας? Γιατί ο Δήμαρχος πρέπει να γίνεται μιας πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία έχει δημιουργηθεί και έχει διαμορφωθεί με ευρύτερες συνεργασίες και με τους άλλους χώρους. Είμαστε ο μόνος συνδυασμός που μας πλησίασαν και κουβέντιασαν άλλοι μαζί μας. Υπάρχουν κοινά σημεία, έχουμε πρόγραμμα και κυρίως ένα τεράστιο έργο το οποίο εξελίσσεται. Μίλησε για χίλια πράγματα ο κύριος Νίνος, ξέρετε τι έκανε. Αντέγραψε το πρόγραμμα, το τεχνικό που έχει ήδη ο Δήμος. Συνεχίζετε να με προσβάλλετε, ναι. Δεν πειράζει. Αντέγραψε. Τελειώνει. Είπατε τελειώνει. Λοιπόν για τις γειτονιές που είναι στα ολοκληρωμένα χωρικά. 13 χρόνια είπα, για τους οικισμούς που γίνονται αυτή τη στιγμή. Είπατε το 6 ότι θα κάνετε τις γειτονιές. Ξέρετε κάτι. Όποιο διαβάσει αυτό θα νομίζω ότι είναι το δικό μου πρόγραμμα. Για το όνομα του Θεού. Στα περισσότερα... Άρα δεν μας διαχωρίζει τίποτα. Είναι όχι, μόνο θέμα ικανότητας ποιο το υλοποιήσει. Είναι η ικανότητα της αντιγραφής από κάποιον που δεν κατανόησε, κύριε, που δεν κατανόησε κύριε, τον κόπο πώς έγινε όμως, το πρόγραμμα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εντάξει, κύριε Ασκαλάκη, πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μαρνάκης ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αυθεντία. Είναι ένας Ρεθυμιώτης, ένας από όλους μας και θα κριθεί όπως όλοι μας. Και εκεί τελειώνουμε. Γιατί είπα εγώ ότι δεν είμαι Ρεθυμιώτης. Δεν θα κρίνετε εσείς το πρόγραμμά μας. Θα το κρίνουν οι Ρεθυμιώτες. Άμα το και δούμε... αν εσείς δεν είχατε την ικανότητα αυτά που είχατε γράψει το 6, το 10 και το 14 να τα υλοποιήσετε, ήρθε η ώρα να ηγηθεί κάποιος που μπορεί να τα υλοποιήσει. Μόνο. Είναι λοιπόν, γνωστό ότι ό,τι λέτε το κάνετε. Ολοκληρώσατε, κύριε Μαρνάκη. Κύριε Νίνο, γιατί πρέπει να συμπορευτούν μαζί σας οι Ρεθυμιώτες? Κύριε Δασκαλάκη, ο κύριος Μαρνάκης έχει συνηθίσει να κρύβεται πείτε για εσάς πίσω, τώρα. Με πίσω από τους άλλους. Για μία ακόμα φορά πράττει αυτό. Την Κυριακή οι Ρεθυμιώτες ψηφίζουν δήμαρχο. Δεν ψηφίζουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίζουν δήμαρχο. Η πλειοψηφία με βάση το νέο νομοθέτημα κλεισθένει. Όχι, κύριε. Μαριονέτα θα είναι. Έχετε μάθει να λειτουργείτε. Μαριονέτα θα είναι. Ωραία. Γιατί δεν σας εμπιστεύονται οι σύμβουλοι μου. Θα δείτε. Απλούστατα. Οι σύμβουλοι σας δεν με εμπιστεύονται. Βεβαίως. Και είμαστε πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είσαστε πολύ εκτός πραγματικότητας. Εννομίζετε εσείς. Ήδη τρεις συμβουλοί σας με εμπιστεύονται. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, οι πλειοψηφίες διαμορφώνονται. Οι πλειοψηφίες διαμορφώνονται. Είδατε πόσο χαμηλό πολιτικό επίπεδο έχει. Έχετε ξεκινήσει δηλαδή επαφές, προσέγγιση με. Όχι, έχουμε μία δημοτική περίοδο 5 ετών η οποία ολοκληρώνεται. Δώσαμε εξετάσεις. Τι είπατε τώρα, ξέρετε τι είπατε τώρα, κύριε. Μήπως είστε απόγονος άλλων αποστατών? Τι μου λέτε τώρα? Μα τι λέτε, κύριε. Μα τι μου λέτε είναι τώρα? Δικά σας, μα εσείς τα είπατε τώρα. Ήδη να το εξηγήσω ξέρετε, λίγο. Να το εξηγήσω λίγο. Πείτε, όταν παρακαλώ. Κλείνει μια πενταετή παρουσία, μια πενταετή παρουσία μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο όλοι καταθέτουμε τις απόψεις μας. Κύριε Νίνο, κύριε Μαρινάκη, αφήστε με να κάνω εγώ το ερώτημα. Σας παρακαλώ. Είπατε κάτι πολύ ξεκάθαρο. Ήδη οι τρεις υποψηφίοι σας με εμπιστεύονται. Δημοσιογραφικά οφείλω να πιέσω. Μα δεν είναι αυτή η εμπιστοσύνη, έχει χτιστεί μέσα στην πενταετία. Είναι άνθρωποι του οποίου συνομιλώ. Είναι τρεις άνθρωποι που ήδη έχουν εκλεγεί και καταλαμβάνουν μία έδρα. Δηλαδή τρεις έδρες από τον συνδυασμό του κυρίου Μαρνάκη
ή μιλάτε γενικότερα, κύριε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας εμπιστεύονται είναι, και σας είναι θεωρούν έναν αξιόλογο άνθρωπο. Είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης, γιατί δεν με βλέπουν μέσα από το παραμορφωτικό γυαλί που με βλέπει ο κύριος Μαρινάκης. Είναι δικαίωμά του. Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ωραία. Όταν την επόμενη μέρα, μια γκάφα που κάνατε πάλι στο τέλος της εκπομπής. Μια χοντρή γκάφα, πολιτική απρέπεια, συγκοφαντείτε ανθρώπους. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ πολύ. Έχετε ξεπεράσει κάθε ρόλο. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Νίνο. Και σας πήρανε τηλέφωνο να αλλάξετε. Είμαι ευαίσθητο στα θέματα δημοκρατική τάξη. Κι εγώ, κύριε Μαρινάκη. Ναι, το βλέπουμε και συνέχεια. Και σέβομαι απόλυτα. Ναι, τι να σας πω. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό το οποίο θα κρίνουν οι συμπολίτες μας τη Δευτέρα είναι ποιο θέλουν δήμαρχο την Κυριακή, ποιο θέλουν δήμαρχο τη Δευτέρα το πρωί. Mm-hmm. Ποιος θα αναλάβει από Σεπτέμβρη να υλοποιήσει αυτά τα οποία έχουν μείνει πίσω. Δεν λέμε ότι δεν έγιναν πράγματα. Δεν λέμε όμως ότι έγιναν όλα καλά, ούτε ότι είναι στο επίπεδο και στο ύψος και στο διάστημα. Το περίγραμμα το οποίο το χωροθετεί και το γιγαντώνει είναι αντίληψη ο κύριος Μαρινάκης. Προς Θεού, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και πολύ Μάλιστα. πιο γρήγορα. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουν οι συμπολίτες μας, επειδή έχω φάει ατελείωτη, ας με επιτραπεί ο όρος, ίσως είναι αδόκιμος, λάσπη. Και δυστυχώς δεν τιμάει τον κύριο Μαρινάκη, το ότι δεν βρίσκει να μου κάνει κριτική, σοβαρή κριτική, σε αυτό το οποίο προγραμματικά δεσμεύομαι, σε αυτό το οποίο έχω κάνει και αξιολόγηση. Ούτε και στο ποιος είναι ο Θοδωρής ο Νίνος. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω στους συμπολίτες μου είναι ότι αυτό που βλέπουν, αυτό είμαι. Αυτό που γνωρίζουν τόσα χρόνια, αυτό Μάλιστα. είμαι. Δεν υπάρχει τίποτε από πίσω και παρακαλώ πολύ να κριθώ, όχι με τα παραχρωτικά γυαλιά που φοράει ο κύριος Μαρινάκης. Είναι δικαίωμά του, του τα χαρίζω και καλή εμπιστοσύνη λοιπόν, στην παράταξή μας. Κύριε, με πολλή εκτίμηση και στο πρόσωπο των δύο, θα μιλήσω σαν πολίτης και σαν πολίτης και του Ρεθύμνου. Αυτό που ζητούν οι Ρεθυμιώτες την επόμενη μέρα είναι έναν δήμαρχο, μία δημοτική αρχή και μία αντιπολίτευση ενωμένη. Γιατί μόνο με ενότητα και συνεργασία μπορούμε να πάμε μπροστά. Μα αντιλαμβανόμαστε. Κύριε Νίνο, μην με διακόπτετε τώρα. Σας παρακαλώ. Τι να πούμε, κύριε Μαρινά, κύριε Νίνο. Να ολοκληρώσω. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές η προεκλογική περίοδος ανεβάζει τους τόνους. Ίσως πολλές φορές να λέμε και πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν ή εν τη ρήμη του λόγου να λέμε πράγματα που μετά το μετανιώνουμε. Εγώ κρατάω την πρόθεση και των δυο σας. Είστε δύο άνθρωποι που θέλετε να προσφέρετε και κανείς δεν το αμφισβητεί. Και επειδή οι Ρεθυμιώτες ζητούν ενότητα και επειδή υπήρξε και ένταση μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Καλοπροαίρετη, θα πω εγώ. Θέλω κλείνοντας να δώσετε μια χειραψία για να πούμε καλό βράδυ στους φίλους μας τηλεθεατές από κάθε γωνιά της Κρήτης και βεβαίως στους Ρεθυμιώτες. Εδώ, στον τηλεοπτικό. Εγώ θα δώσω το χέρι μου στον κύριο Μαρινάκη και θα του δώσω και την άδεια των κατοικιών, των εργατικών κατοικιών που σήμερα το πρωί είπε ότι δεν έχουν άδεια και θα κατεδαφίσει το κατάστημα γιατί είναι όλα αυτά. Μαζί με το 1-300 που έταξε. Όχι, κύριε Δασκαλάκη, αλήθειες πρέπει να λέγονται. Ακούστε, έχει σπουδάσει σχολή προβοκάτσιας, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι η οικοδομική άδεια που, που είπατε ότι δεν υπάρχει. Σας τη δίνω λοιπόν για να μάθω τι υπάρχει. Τι να σας πω, κύριε Νίνο, τι να σας πω. Εγώ, δηλαδή, τι να μου πείτε. Είναι τραγικό. Το γνωρίζατε και το είναι κρύψατε τραγικό αυτό ή δεν το γνωρίζατε. Αν δεν το γνωρίζατε, είναι σας τη δίνω. Είναι τίποτα εκεί κτισμένο σύφωνα με τα αρχικά σχέδια. Νομιμότατα είναι. Τίποτα, είναι. Ναι. Νομιμότατα. Σοβα... Ήδη οι άνθρωποι μου είπαν τι έχει γίνει εκεί. Νομιμότατα είναι. Δεν το ξεκινάτε καλά. Καλά, δεν πειράζει. Θα αλλάξουμε τους αμοιοντοσωλήνες που τους έχετε αφήσει 13 χρόνια. Και αφήστε την νομιμότητα του κτισμένου. Είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, ήταν κύριε οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι του Ρεθύμνου. Εσείς φίλοι μου Ρεθυμιώτες, Ρεθυμιώτισσες, πολίτες του Ρεθύμνου που θα ψηφίσετε την Κυριακή, θα αποφασίσετε ανάμεσα στον κύριο Γιώργο Μαρινάκη ή τον Θοδωρή Νίνο. Τον κύριο Θοδωρή Νίνο ή τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καλό σας ξημέρωμα.